η γενική φιλοσοφία της ζωής μου είναι να είμαι άγνωστος με ενταξία γνώστων. Είναι κάτι το οποίο απολαμβάνω. Και όταν παίρνει κάποιος τηλέφωνο και απειλεί για τη ζωή σου, νομίζω είναι πρέπει να το πολύ σοβαρά. Πιστεύω ότι και στη, και, στη ζωή μας ξανά θα έχουμε άλλη αντιμία. Μπορεί να μην είναι κορώνα μπορεί να είναι άλλος ιός. Εγώ πιστεύω αν ο κόσμο συμπεριφερθεί σύμφωνα με τι οδηγίε που του δίνονται, δεν θα χρειαστεί δεύτερο lockdown. Αλλά είναι εξαιρετική σημασία να καταλάβουμε όλοι ότι ο ιό ζει ανάμεσά μα ακόμα. Αυτό που έχω πει θα εξαφανιστώ με αυτόν τον τόπο το εννοώ απόλυτα. Και όταν εννοώ θα εξαφανιστώ, θα πάω πίσω στην καθημερινότητα, την επιστημονική μου όπω την ξέρω. Λέει η πολιτική δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι, είναι κάτι το οποίο είναι εντελώ εκτό των σχεδίων μου. Αν είχα την ευκαιρία να γίνω δισεκατομμυριούχο δι ή να πάρω το βραβείο Νόμπελ, θα προτιμούσα το βραβείο Νόμπελ. Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Απόψε είμαστε τέταρτο τέτ με το πρόσωπο των ημερών. Τον καθηγητή Βιολογικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ιδρυτικό μέλο τη Κυπριακή Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών και επικεφαλή του Εργαστηρίου Βιοτεχνία και Μοριακή Ιολογία, Δόκτωρα Λεόντιο Κωστρίκη. Κύριε Κωστρίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Κωστρίκη ή Κωστρίκη με έναν ΚΑΠ, πώ το γράφετε. Α, η κοστρίκη, με έναν ΚΑΠ, αλλά συνήθω ο κόσμο με αποκαλεί Κωστρίκη με δύο ΚΑΠ. Μάλιστα. Το σωστό δεν ειναι με εναν καπ αλλα συνηθω ο κοσμο με αποκαλει με πάντω. Ναι. Να πούμε ότι είμαστε σε ένα οικείο για σας χώρο. Είμαστε στο Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης τέλειου Ιωάννου, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο οποίο εργάζεστε τα τελευταία χρόνια. Και έχω να σας πω ότι φυσικά είναι γνωστό ότι το βιογραφικό σας είναι εντυπωσιακό. Είναι γύρω στις 50 σελίδες. Όμως, όπως πολλοί καταξιωμένοι επιστήμονες, δεν ήσασταν μέχρι πρόσφατα ευρύτερα γνωστός, ενώ στο, στον κόσμο, στο ευρύ κοινό πλέον και όσο κρατάει η, η κρίση του κορονοϊού είστε ένα οικείο σε μας πρόσωπο, ένα πρόσωπο που μπήκε στην καθημερινότητα μας α, και είστε πασίγνωστος πλέον. Πώς εσάνεστε με αυτό؟ Κοιτάξτε, οι επιστήμονε δεν είναι κατά ανάγκη άτομα τα οποία πρέπει να είναι γνωστά στο ευρύ κοινό. Το έστω αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία. Α, νομίζω ανήκω στην ομάδα των επιστημόνων οι οποίοι ε, θέλουν να είναι σχετικά άγνωστοι προ το κοινό. Είμαστε γνωστοί στον, φυσικά στον χώρο τη επιστήμη μα. Όταν πηγαίνουμε σε διεθνή συνέδρια να παρουσιάσουμε τη δουλειά μα, ε, ε, είμαστε αρκετά γνωστοί, αλλά. Όχι στο ευρύ κοινό. Επομένω, καμία φορά εγώ δεν επιδιώξα να είμαι γνωστό στο ευρύ κοινό. Εκτό αν χρειαστεί κάποτε να δώσω καμία ομιλία εκλαϊκευμένη για, για τον επιστημονικό χώρο όπου εργάζομαι, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά το HIV και το AIDS, που είναι αρκετά γνωστό νομίζω στην Κύπρο. Αλλά έχει, έχετε δίκιο, δεν έκανα καμία προσπάθεια να, για να γίνω γνωστό στο Κυπριακό κοινό. Και απολαμβάνατε την ανωνυμία σα. <Τι> <Τι> ναι, βέβαια. Τώρα που θα πηγαίνετε σε ένα εστιατόριο ή σε ένα χώρο και θα έρχεται όλο ο κόσμο και θα σα μιλάει και θα σα αναγνωρίζει, πώ ε, νιώθετε. Νο νο νομίζω είμαι λίγο ανέτοιμο για αυτό το πράγμα. Είναι, είναι, είναι κάτι το οποίο δεν έχω εκπαιδευτεί ποτέ στη ζωή μου. Ούτε το επιδίωκα καμιά φορά. Ούτε το επιζητώ. Και για να είμαι ειλικρινή, νιώθω αρκετά άβολα. Α, ε, νιώθω πολύ καλά όταν είμαι άγνωστο και αυτοί που με ξέρουν πολύ καλά θα σας πούν ότι η γενική φιλοσοφία της ζωής μου είναι να είμαι άγνωστος με ενταξία γνώστων. Είναι κάτι το οποίο απολαμβάνω. Όπως έλεγα κάποτε στη σύζυγο μου, είναι ότι το επίτευγμα της καριέρας μου θα είναι αν πάω σε ένα συνέδριο που όλοι να μιλούν για τα επιτέγματα της δουλειάς μου, αλλά να μην ξέρουν ότι είμαι εγώ. Yeah. Στο απόψινό τα TED, και σα ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μου. Θέλω να δούμε, να δει και ο κόσμο τη διαδρομή τη ζωή σα. Ποιο mm. είναι ο άνθρωπο Λεόντιο Κωστρίκη πίσω από τον επιστήμονα, πίσω από τον άνθρωπο που μα ενημερώνει καθημερινά για τα κρούσματα του κορονοϊού στην Κύπρο. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον mm. για του τηλεθεατέ και σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Ποια είναι η πρώτη ανάμνηση τη ζωή σα, πιστεύετε. Κοιτάξτε, κατάγομαι από το χωριό Νάσια, ένα μεγάλο χωριό της, της ε, έχω γεννηθεί το 1963, άρα το χωριό το θυμούμε αρκετά καλά. Ήμουν 11 χρόνια όταν έγινε η εισβολή και ε, το χωριό είναι τώρα στα κατεχόμενα. Α, η εμπειρία μου, οι πρώτες εμπειρίες της ζωής μου είναι από την Νάσια, θα έλεγα. Εκεί έχω μεγαλώσει μέχρι τα 11 μου χρόνια ε, Καλές καλέ εμπειρίες, ευχάριστες εμπειρίες, εμπειρίες ξεγνασιάς, ένα μικρό χωριό το οποίο α, ε, μεγαλώσαμε όλοι σχεδόν συνδεδεμένοι αναμεταξύ μας και νομίζω από αυτόν τον χώρο έχω πάρει και τις, ε, πρώτες και σημαντικές αξίες στη ζωή. Ε, Άρα μεγαλώσαμε μέσα στα χωράφια. Μέσα, στη στα μέσα στα μεσαωρήτικη... χωράφια παίζοντα παίζοντας ποδόσφαιρο γη. με σπασμένες μπάλες. Ε, Κάνοντα όπλα με τα ξύλα, όπω ήταν τότε η δεκαετία του 60 και 70 στα χωριά τη Μεσαορία. Και με τι ζωγραφίε του Κάσαλου προφανώ. Και με τι ζωγραφίε του Κάσσαλου. Είναι σημαντικό που το έχετε πει αυτό, διότι η εκκλησία του Κάσαλου ήταν περίπου 100 μέτρα από το σπίτι μου. Άρα, θυμούμαι όταν ήμουν μικρό, πηγαίναμε από τι ομάδε μικρών και τον εβλέπαμε που ζωγράφιζε που έφτιαχναν τα, τα αγάλματα του είναι μια φυσιογνωμία που είναι έντονα ζωγραφισμένη στη μνήμη μου. Και πώς ήταν η οικογένειά σας? Η οικογένειά μου είναι η οικογένεια... έχω τρία αδέλφια, εγώ και η αδερφή μου και ο αδερφός μου. Πιο μικρή από εσάς. Ε, ναι, είναι ένα χρόνο πιο μικρή αδερφή μου και δύο χρόνια πιο μικρός ο αδερφός. Άρα είμαστε περίπου εις ίδιας ηλικίας. Οι γονεί μου ήταν γονεί οι οποίοι δεν έχουν, δεν έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση. Άρα ήμουν σε μια οικογένεια τη μεσαία τάξη των χωριών, θα έλεγα. Mm -hmm. Αλλά αυτοί που γνωρίζουν καλά την Άσια θα σα πούν ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντικό χωριό. Ένα χωριό το οποίο θα έλεγα τώρα που έχω μεγαλώσει και έχω ζήσει και έχω δει πολλά με έρη του κόσμου, η Άσια θα μπορούσε να ήταν ένα χωριό του Ψιλορίδη στην Κρήτη. Έναν ιδιαίτερα χωριό που υπάρχει μεγάλη αξιοπρέπεια. Είναι ένα χωριό πάντως που χτυπήθηκε πολύ από την εισβολή. Είναι ναι. το χωριό με τους περισσότερους αγνοούμενους, αν δεν κάνω λάθος, η άσο. Νομίζω ναι. Εσείς ήσασταν, από ό,τι μου είπατε, 11 χρονών αφού γεννηθήκατε ναι. το 1963, όταν έγινε το πραξικόπημα και η εισβολή. Τι θυμάστε από αυτό. Θυμούμε έντονα τα, τα στιγμή του πραξικόπηματο και τη εισβολή. Θυμούμε, παραδείγματο χάρη, όταν έγινε το πραξικόπημα, υπήρχαν πάρα πολλοί ασιώτε οι οποίοι ήταν τη Ιωκαβίτα. Ηταν ντυμένοι με, με τα στρατιωτικά, με τι παραλλαγέ και γύριζαν και έβαζαν uh, τον κόσμο και έφυγαν. Εσεί πού ανήκατε ω οικογένεια, Ο πατέρα μου, η οικογένεια μου είναι μια δε, εξιόφρονη οικογένεια. Ο πατέρα μου, τον άκουσα πολλέ φορέ να λέω, ήταν εθνικόφρονο. Ήταν uh, βασικό τέλεχο, ήταν τομεάρχης και συντονιστή των ομάδων κρούσεω τη τη πρώτη τη φυσικά. Mm -hmm. uh, αλλά ήταν εναντίον τη ΙΟΚΑΒΙΤ. Ήταν, α, μάλιστα, κινδύνευε να το συλλάβουν τότε διότι τους κατηγορούσε συνεχώς. Mm -hmm. Το θυμάμαι αυτό το πράγμα έντονα. Ήρθαν δηλαδή για να το συλλάβουν. Μπήκαν... Ήρθαν μια φορά στο σπίτι, ναι θυμούν, χτύπησαν την πόρτα για να, τον, α, να του πούν να μην ξανανοίξει το στόμα του να κατηγορήσει την ογκαβίδα, διότι θα α, το συλλάβουν. Και α, τι α, τους είπε. Τους είπε, θυμούμαι αν είσαστε αν και σε, ελάτε να με συλλάβετε. Το θύμουμε αυτό το πράγμα. Uh, διότι συχνάζε στα Εθνικόφρονα σωματεία Άσιας, εκεί πήγαινε και πριν τον καφέ του, ήταν παλιό οδοσφαιριστή του εθνικού Άσια. Και φυσικά τότε, μετά το πραξικόμενο, εκεί έγινε και το άντρο των Ισιοκαβίτα. Uh, τη... Επομένω, όσοι δεν ανήκαν στην Ισιοκαβίτα, του είχα διώξει τότε εκεί και το πήραν πολύ κατάκαρδα uh, που έχει εκδιωχθεί από ένα σωματιόν το οποίο το έχει χτίσει ο ίδιος. Τι δουλειά έκανε ο πατέρα σα, Ο πατέρα μου δούλευε στο τμήμα Αναπτύξεω Υδάτου. Ήταν τεχνικό με έρωση του τύμα Αναπτύξεω Υδάτου. Και η μαμά σα, Οικοκυρά. Mm -hmm. Άρα, μεγαλώσατε παραδοσιακά στο σπίτι, ε, φτωχικά, κανονικά. Εγώ θα έλεγα ε, κανονικά. Όχι φτωχικά, αλλά όχι και με, με πολυτέλλε που γνωρίζουμε σήμερα. Ήταν μια κανονική οικογένεια τη μεσαία τάξη των χωριών, θα έλεγα. Και τα γράμματα τα παίρνατε από μικρό. Ναι, θα έλεγα ήμουν καλό στα γράμματα. Ήταν... Είχα πάρει πριν δύο-τρει ημέρε ένα email από έναν δάσκαλο μου από τη συντρίν του Δημοτικού, ο το οποίο με θυμήθηκε το ώρα με τι μέρε και ε, μου είπε ότι ήσουν τότε άριστο μαθητή από, από την τρίτη τρί τάξη του Δημοτικού. Τα γράμματα ήταν κάτι το οποίο εμεγάλωσα όχι επειδή ζούσα σε οικογένεια των γραμμάτων, αλλά οι γονεί μου και οι δύο, ιδιαίτερα η μητέρα μου, μεγάλη, ε, ένιωθαν μεγάλη σημασία για τα γράμματα. Και από μικρού μα έλεγα συνεχώ ότι πρέπει να σπουδάσουμε, αυτή είναι η μεγάλη σημασία τη ζωή. Δεν του άκουσα ακόμα μια φορά να μου λέει να γίνουμε πλούσιοι, αλλά να σπουδάσουμε. Και εσεί τι θυμάστε να θέλατε να σπουδάσετε όταν ήσασταν μικρό. Τι λέγατε, θα γίνω, τι. Νομίζω όταν ήμουν μικρό είχα μεγάλη τάση στην ιατρική ή θα έλεγα γενικά στι ιατρικέ επιστήμε, γιατί ήμουν άνθρωπο ε, των επιστήμων, θα έλεγα Α, παρά... από μικρό. Δηλαδή. Ε, από μικρό δηλαδή. Δεν έλεγα ότι ναι. θα γινόταν αστροναύτη. Όχι. <laughs> ε, νομίζω ότι μου άρε, άρεσε η επιστήμη. Είχα ναι. δεν ελεγα οτι θα γίνω αστροναυτη οχι νομιζω μου αρεσε η επιστημη ειχα ιδιαιτερη ταση προ τη χημία. Mm -hmm. Θυμούμε στο δημοτικό να έφτιαχναν διάφορα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήσαμε για τη χημία. Αλλά είχα... ήσασταν αριστούχο μαθητή. Νομίζω ναι. Και μια και είπαμε για την Άσια και για την εισβολή, ε, θυμάστε το πρωινό τη εισβολή, την ναι, εμφανίζεται στη δεύτερη εισβολή η Άσια. Ε, από την Άσια φύγαμε στι 14 Αυγούστου, η ώρα 2.30 το απόγευμα, κατά την πρώτη μέρα τη δεύτερη εισβολή. Αλλά θύμουμε την πρώτη μέρα τη εισβολή. Ακούσαμε τα βουητά των αεροπλάνων. Ο πατέρα μου βγήκε πάνω σε ένα τσαβάνι που είχαμε κάπου στο χωριό και πήγα εγώ μαζί του. Και έβλεπε τότε τα αεροπλάνα που γινόντουσαν από τον πενταδάχτυλο από την πλευρά τη Μεσαωρία. Ε, και γρήγορα καταλάβαινε ότι ήταν του Ούρκικα αεροπλάνα, διότι καταρχήν είχαμε την εντύπωση πω ίσω να είναι ελληνικά αεροπλάνα. Τελικά ο πατέρα κατάλαβε ότι ήταν τουρκικά Ούρκικα αεροπλάνα. Ε, Φυσικά το ανακοίνωνε τώρα και το ρίξ συνέχεια για την εισβολή. Και ε, περάσαμε των περισσότερων καιρών τη πρώτη εισβολή σε έναν καταφύγιο, το οποίο φτιάξαμε στο σπίτι το έφτιαξε ο πατέρα μου σε έναν υπόγειο. Και μέναμε συνεχώ εκεί κατά τη διάρκεια όλων των βομβαρδισμών που γινόντουσαν στην Άσια. Η Άσια για κάποιον περίεργο λόγο ήταν επίκεντρο, θα έλεγα, και των βομβαρδισμών και τη εκδίωξη μετά κατά τη δεύτερη εισβολή. Άρα θυμάστε τι βόμβε να πέφτουν. Βεβαίω, θυμούμαι. Και τον ήχο θυμούμε... και το σ... σφύριγμα. Ναι, αυτό το πράγμα το οποίο είναι ακόμα στο μυαλό μου είναι το, το βουητόν των αεροπλάνων όταν έκαναν τη βήθηση για να βομβαρδίσω. Γι' αυτό σήμερα το χειρότερο πράγμα που μπορεί να μου κάνει κάποιο σημαίνει είναι να πάει πίσω μου και να μου κάνει ένα δυνατό θόρυβο. Ε, αναστατώνει αφάνταστα αυτό το πράγμα και νομίζω έχει να κάνει από τότε από το θόρυβο αυτών των αεροπλάνων. Και γιατί δεν είχατε φύγει ήδη και περιμένατε να μπει ο τουρκικός στρατός στο χωριό για να φύγετε. Αυτό είναι πολύ καλό ερώτημα. Νομίζω τότε όλοι, θυμούμε όλοι στο χωριό, πίστευαν ότι οι Τούρκοι δεν θα έρθουν ποτέ στην Ασία. Ε, πίστευαν ότι ίσως να καταληφθεί η Κερίνια ή περιοχές από τον ε, βόρεια του Πενταταχτήλου, αλλά κανένας, δεν ακούσα κανέναν ποτέ να πιστεύει ότι, ότι ο στρατό θα φτάσει ποτέ στην Ασία. Ήταν τόσο απομακρυσμένο, θα έλεγε κανεί κάποιο χωριό που δεν... Δεν θεωρούσαμε ότι θα έρθουμε μέχρι την άσχη. Και τους είδατε να μπαίνουν και μετά φύγατε? Ναι. Όταν έγινε η δεύτερη εισβολή, 14 Αυγούστου, θυμάμαι είμαστε κάτω από έναν υπόστεγο στο, στο σπίτι μας και ήρθε μια γυναίκα τρέχοντας από τα χωράφια, την οποία δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα της, ήταν μια μεσήλικη γυναίκα τρέχοντας, την βλέπω σαν να ήταν χθες, και φώναζε, λέει, φύγετε διότι ήρθαν οι Τούρκοι». Φύγετε, λέει. Και αμέσως με, μετά ακούσαμε τους πυροβολισμούς των υδραβλιογόνων, ήταν έντονος ο θόρυβος. Εγώ είχα την εντύπωση ότι οι στρατιώτες ή τα τάγκς ήταν περίπου 50 μέτρα από το σπίτι. Αυτή την εντύπωση είχα. Φαίνεται ότι εκ των υστέρων τα τάγκς ήταν ακροβολισμένα περίπου ένα χιλιόμετρο η 500 μέτρα θα έλεγα από το σπίτι μα. Το σπίτι μα ήταν πάρα πολύ κοντά στο... στην Αφάνια, στο χωριό τη Αφάνια. Ήταν διατίστατα έξω από το χωριό. Και σταμάτησαν εκεί και χτυπούσαν τα πολυβόλα των στρατών, ο οποίο ήταν στον κάμπο τη Άσο, το... τον Κυπριακό, τον το Ελληνικό στρατό. Ε, σε αυτή τη φάση ο πατέρα μα λέει: Πάτε στο αυτογείο για να φύγουμε. Ε, και τρέξαμε όλοι στο αυτοκίνητο, εγώ, τα δύο αδέρφια μου, η μάνα μου και η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο και περιμέναμε ένα αγωδιό στον πατέρα μου, αρτικά. Τον το μεταξύ δεν, δεν ερχόταν, ε, και θυμούμαι πήγα να φύγω από το αυτοκίνητο, εγώ να τον βρω και με σταμάτησε με το χέρι η γιαγιά. Τελικά ο πατέρα, από ό,τι κατάλαβα, ήταν πάνω στο τσαβάνι. Είχε έναν όπλο τότε, το οποίο δεν ξέρω από πού το, το, είχε, ίσω από τον καιρό τη Ιόγκα, ίσω από τον καιρό υπεράσπιση τότε τη κυβέρνηση λόγω του πραξικοπήματο. Και περίμενε πάνω στο ταβάνι, διότι νόμιζαν ότι μα υπερκύκλωσαν οι Τούρκοι. Και θυμούμαι είπε αργότερα όταν, όταν φύγαμε, ότι λέει, όταν ήμουν πάνω, ήθελαν αν σα έπιανα να, να καθαρίσω όσου μπορούσα και μετά να φύγω. Τελικά κατέβηκαν κάτω και το σπίτι που ήμασταν υπήρχε μία στροφή αριστερά ή μία στροφή δεξιά. Η στροφή δεξιά σε έβγαζε στον κύριο δρόμο Λευκοσίας Αμοχώστου που ήταν κάπως ανοιχτός δρόμος. Η στροφή στα αριστερά σε έβγαζε ανοιχτό δρομος η στροφη στα αριστερα σε εβγαζε απο τον παλιό δρόμο της Λευκοσίας Αμοχώστου αλλά μέσα στο χωριό. Είναι εξαιρετική σημαντική αυτή τη στιγμή, διότι θυμώ τη μάνα μου που τώρα το είναι του πατέρα μου, μη βγει του λέει από τον δρόμο τον ανοιχτό, γιατί θα μα σκοτώσουν οι Τούρκοι. Πήγαινε από μέσα στο χωριό. Αυτό χωρί να σε απαντήσει, έστρεψε δεξιά και πήρε τον ανοιχτό δρόμο. Και είδα το τάξ πίσω, φαινόντουσαν τα τάξ περίπου ε, 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 300 με 400 μέτρα πίσω, είχαν θυμώ οι δεστούρκε τι σημαίε. Και φύγαμε χωρί να, να γίνει κανένα επεισόδιο. Αν παίρναμε τον δρόμο στα αριστερά, πιθανόν να μην είμαστε ζωντανοί αυτή τη στιγμή, διότι ε, τα τάγκ είχαν προχωρήσει μέσα στο χωριό και σκότωσαν πάρα πολλού ασιώτε οι στρατιώτε. Επομένω, όταν αργότερα τον ερωτήσαμε τον πατέρα, γιατί πήγε στα δεξιά, είπε ότι ε, κατάλαβα, λέει, ότι τα τάγκς δεν ήταν εκεί για να σκοτώσουν. Θέλαν να φύγει ο κόσμο το, το ένιωσαν αυτό το πράγμα, αυτό και η στροφή στα δεξιά ίσως μας εγλίτωσαν ε, από, από, τα, χέρια των Τούρκων. Και πού πήγατε, ε? Καταλήξαμε στις Βρετανικές βάσεις, στο χωριό της Ξυλότιμπου και καταλήξαμε κάτω που μια τερατσιά. Μείνετε μείνατε στην τερατσιά για κάποιον κάποιο καιρό, φαντάζομαι. Ναι. Και μετά Λεμεσό. Ναι. Ήταν μια μεγάλη τεράτσα, είχε αρκετής αρκετή σκία. Συγχωρείτε. Και προς το τέλος της ημέρας ήρθαν και άλλοι προσφύγες και μοιράσαμε την τεράτσα σε δύο. Ήταν, μια... Ήταν η πρώτη επαφή που είχαμε με προσφύγες. Εσείς ως παιδί καταλαβαίνατε πράγματα. Δεν καταλαβαίνα πολλά πράγματα, αλλά καταλαβαίνα ότι κάτι δεν πάει καλά. Ε, οι γονείς μου προσπαθούσαν να μας καθησυχάσουν ότι έτσι είναι τα πράγματα. Θυμούμε, εμείνα μην έξω από ένα σπίτι το πρωί, ο οικοδεσπότης, η οικοδεσπότρια μάλλον ήρθε με ένα δίσκο με τσάια για να δώσεις στους πρόσφυγες που ήταν εκεί. Και θυμούμαι το τσάι ήταν χωρίς ζάχαρη. Ε, το δοκίμασα εγώ και έκανα, πα, έκανα παράπονο στον πατέρα μου. Του λέω, μα αυτό δεν έχει ζάχαρη μέσα, δηλαδή τι τσάνει αυτό. Και θυμούμαι με πολύ έτσι επιτακτικό τρόπο. Μου λέει, εδώ στο αυτόν το χωριό έτσι τα πίνω. Μου λέει, και έστω και με παραπονιές. Εκεί κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Και πότε πήγατε στη Λέμεσο στη Λεμεσό πήγαμε περίπου μετά από ίσω δύο εβδομάδε. Διορίστηκε στην Λεμεσό ο πατέρα μου και πήγαμε στην Λεμεσό. Αμέσω μετά όμω, εγώ έφυγα. Πήρα μια υποτροφία στο Κολέγιο Αθηνών στην Αθήνα. Υπήρχαν τότε υποτροφίε για Κυπριόπουλα. Και, mm -hmm. και πήγαμε 30 άλλα άτομα τότε στο Κολέγιο Αθηνών. Ήμουν οικότροφο στο Κολέγιο Αθηνών. Ήταν πολύ καλό σχολείο στην Αθήνα. Αυτό σα έλεγα, από παιδί του χωριού mm. στη Μεσαωρία βρεθήκατε στο κολέγιο Αθηνών. Μα ήταν ένα πανάκριβο σχολείο, το οποίο ε, πήγαινε όλα τα πλουσιόπεδα τη Ελλάδο. Ε, ε, θυμούμε το, το πρώτο πράγμα που μα έδωσαν εκεί, ήταν ότι πρέπει να φορούμε κο, ο, 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 κοστούμια με γραβάτε για το δείπνο. Ε, ένα σουρεαλιστικό περιβάλλον, πολύ απότομη αλλαγή από τη ξυλότυπη στο κολέγιο Αθηνών. Και τα 30 άτομα αυτά που ήμασταν εκεί στο κολέγιο είναι όλοι μου πολύ καλοί φίλοι τώρα. Υπάρχουν, έχουν διαπρέψει πιο πολύ από αυτού, του οποίου ξέρω ότι του γνωρίζω όλου. Αλλά μετά από δύο χρόνια επέστρεψα, ίσω στη Λεμεσόν. Πριν, πριν πάμε στην επιστροφή, πώ σα φαίνονταν εσά η πρωτεύουσα, η Μεγαλούπολη, η Αθήνα, α, ξαναλέμε σε ένα αριστοκρατικό σχολείο, στο ψυχικό. Α, Πώ ήταν για εσά, Καταρχήν ήμουν οικότροφο, ήμουν εσωτερικό. Επομένω, για να βγω έξω έπρεπε να έρθει κάποιο για να με βγάλει έξω. Και είχα, είχαμε, ένα άτομα χωριανού, οι οποίοι σπούδαζαν στην Αθήνα, οι οποίοι ερχόντουσαν και με έβγαζαν κάποτε έξω. Ήταν, ήταν κάτι των εντυπωσιακών. Ε, ήμουν... Ήταν η αρχή τη μεταπολίτευση, έτσι. έτσι 74-75. Ακριβώ. Ήταν ναι. Ήταν αρχή τη μεταπολίτευση. Ήταν κάτι των εντυπωσιακών. μια μεγαλούπολη. Μου άρεσε, θα έλεγα. Ήταν κάτι το οποίο ένιωσα άνετα σε αυτόν το περιβάλλον. Επέστρεψα ίσω στη Λεμεσόν μετά από δύο χρόνια και τέλειωσα το Λανίδιο Γυμνάσιο. Ο λόγο που επέστρεψα πίσω υπήρχε μία διαφορά όσον αφορά τα δίδακτρα. Τέλο πάντων, μια... είχε σχέση με τα λεφτά τη υποτροφία. Θέλατε να επιστρέψετε, ε, Νομίζω ότι πολλοί από εμά επιστρέψαμε πίσω, διότι κανένα δεν μπορούσε μετά από ορισμένα χρόνια να πληρώνει όλα αυτά τα πολύ ακριβά δίδακτρα. Αλλά... Η επαφή που είχαμε με το Κολέγιο Αθηνών νομίζω ήταν αδελφική. Γνώρισα πάρα πολλά άτομα, του οποίου αρκετού ορίζω μέχρι σήμερα. Ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ελλάδα, Παίμο Χαρή, ήταν οικότροφο στο Δήμα Ήταν μια εξαιρετικά καλή εμπειρία. Σα τα με τον δηλαδή. Ναι. Ήταν μια εξαιρετικά καλή ευκαιρία, διότι είδα έναν άλλον κόσμο τον οποίο δεν γνώρισε ψηλού επίπεδου. Και η Λεμεσό όμω κατάλαβα ότι είχε καταλήτικη επίδραση πάνω σα. Ε. Ξέρω τι Εκεί ήταν όταν αντιλήφθηκα ότι έχω μεγάλη αγάπη προ τη θάλασσα. Ε, όταν πήγα με Λεμεσό, το πρώτο πράγμα που έκανα, ε, γράφτηκα στο ναυτικό νόμιο Λεμεσού. Όπου Όχι ήμουν... Α... του. Όχι αμοχώ του. Για κάποιο λόγο πήγα στη Λεμεσού. Α, ε, ήταν η φίλη μου, ήταν περισσότερο Λεμεσιανή και ήμουν στην εστιοπλοϊκή ομάδα του ναυτικού μου λέει έμεσου. Έκανε εστιοπλοϊκή και ήμουν και πολύ καλός εστιοπλός. <συσίλω> ε, ξανα... προάγγελος του Κοντίδη δηλαδή. Ναι. Ο Κοντίδης ήταν τότε μικρός. Έκαναν καλά, ναι, ήταν γεννήτως. Δηλαδή. υπήρχαν άλλοι, υπήρχαν ο Ευτύχιος, υπήρχαν διάφοροι άλλοι εστιοπλοϊκοί. Σε τι σκαφός. Έτρεχα Alpacors <συσίλω> και κάποτε 470. mm ήμουν καλός εστιοπλοϊκός, γιατί εστιοπλοϊκός είναι ένα άθλημα το οποίο εμπεριέχει Τακτικισμών, πρέπει να γνωρίσει πολύ για τον άνεμο. Υπολογίζει, είναι σόλο παιχνίδι, είναι σόλο αγώνισμα το οποίο δεν έχει μια ομάδα, αλλά είσαι ο ίδιο στο σκάφο. Ποια ήταν η γειτονιά σα, τη λέμε, εσά. Ζούσα στην Αγία Φύλλα, στην προοχή τη Αγία Φύλλα. Αγία Φυλάξιο. Κέντρο δηλαδή, κοντά στο Λανιτίο. Κοντά στο Λανιτίο, όρια του Ανιτίου. Αγαπήσατε δηλαδή τη Λεμεσό, την νιώθετε ναι, σπίτι ναι, σας. ναι. Η Λεμεσό ήταν ένα πολύ αγαπημένο μέρο για μένα. Δηλαδή, μεγάλωσα εκεί. Mm. Ε, μέχρι τα 18 χρο... χρονών. Ε, πάρα πολύ, πολύ, πολύ καλού φίλου. Η Λεμεσιανή είναι ένα κόσμο ο οποίο είναι πολύ αξιοαγαπητό. Ε, νιώσα πολύ άνετα με αυτόν τον κόσμο και ακόμα έχω ιδιαίτερη αγάπη προ τη Λεμεσό. Ε, και μετά ο στρατό φυσικά, που ήταν άλλη εμπειρία, αλλά μέσα στο στρατό ήταν εκεί που ε, βρήκα την ευκαιρία να σπάσω στην Αμερική. Δηλαδή? Ε, Κάποιο μου έλεγε κάποτε ότι υπάρχουν αμερικάνικε υποτροφίε τη Fulbright, οι οποίε δίνουν φύλλοι υποτροφίε για σπουδέ στην Αμερική. Ενδιαφέρθηκα, βρήκα τα τηλέφωνα, τηλεφώνησα, πήγα μια φορά στη Λευκοσία, πήρα τις αιτήσει, τις ε, συμπλήρωσα και με κάλεσα για interview. Πήγα στο interview, θυμούμε μια ημέρα, ήταν τρεις Αμερικανοί interviewers από την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Α, και πήρα ένα γράμμα πίσω ότι με δέχτηκα για την υποτροφία. Η υποτροφία εντωμεταξύ ήταν, ήταν ένα φανταστικό deal να σπουδάσει για τέσσερα χρόνια δωρεάν. Όχι μόνο σε πλήρωναν τα δίαχτα του Πανεπιστήμιου, αλλά σε πλήρωναν και τη διαμονή και pocket money. Και άρχισα μια διαδικασία εγγραφή πανεπιστημίων. Έχω... Με είχα δεχτεί αρκετά πανεπιστήμια. Ζήσασταν απόφυτο του Λανιντίου μέχρι ναι, το, έτσι. Ναι. Αριστούχο. Ναι, βέβαια. Ναι, ήμουν αριστούχο. Είχα πολύ καλό, νομίζω είδα 20 παρα 2 ή παρα 3, κάτι τέτοιο. Συμφορό. Ε, όχι, δεν ήμουν συμφορό. Δεν ήμουν ο καλύτερο μαθητή, αλλά ήμουν Μάλιστα. από του καλύτερου. Μάλιστα. Και γιατί Ά. διάλεξα τη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω τον λόγο. Είχα μία μανία να πω στη Νέα Υόρκη. σω ίσως, ίσως αυτό να έχει να κάνει με έναν κινηματογράφο. Με τραβούσε η Νέα Υόρκη, το οποίο είναι πολύ παράξενο. Ακόμα και σήμερα αυτό το πράγμα δεν προκαταλάβω γιατί τότε ήθελα να πάω στη Νέα Υόρκη. Και ξέρετε, είναι καταλητική σημασία αυτό. Δηλαδή, αν πήγαινα. Στην Καλιφόρνια θα ήταν να ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ή αν πήγαινα σε έναν κολέγιο τη Μασάκουσέτης, πάει με mm. Λοιπόν, όταν με δέχτηκαν το NYU, το New York University, το οποίο ήταν ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο, πήγα εκεί. Θυμούμε ε, την ημέρα που πήγαμε εκεί. Πριν πάμε εκεί, την ημέρα που φεύγατε από την Κύπρο θέλω να μου πείτε. Για, την, για τους γονείς, για την οικογένεια. Ναι, ήταν μια, ήταν μια ευχάριστη ημέρα θα έλεγα. Δηλαδή... Ε, θυμούμε την ημέρα. Πολύ καλά. Ήταν μια εξαιρετικά ευχάριστη ημέρα και για μένα και για του γονείς μου. Χάρηκαν δηλαδή. Νομίζω ναι. ναι. Για ποια χρόνια ε, μιλάμε, κύριε Κωστρίκη. Ε, 1983. Το καλοκαίρι του 1983. Ε, θυμούμε τότε το πιο φτηνό εισιτήριο τότε για να πα σε Αμερική ήταν, έπρεπε να πάει με τη Royal Jordanian Airlines και πήγαινε πρώτα στο Αμάν και μετά για τη Νέα Νιόρκη. Πήγαινε πήγαινες λίγο πίσω για να πάνε μπροστά. Ναι. Αλλά είχε μια διαφορά, νομίζω, 100 λίρε και πήραμε το πιο φθηνό τότε. Mm -hmm. και είπατε η πρώτη μέρα που φτάσατε στη Νέα Νιόρκη. Η πρώτη μέρα που φτάσατε στη Νέα Νιόρκη πήγα στο οικοτροφείο το οποίο ε, με είχαν κάνει assign στο NYU. Το θυμούμε τον Brittany Hall στου East 10th Street, mm -hmm. στο Manhattan. Α, πήγα εκεί και υπήρχε ένα πολύ παράξενο συνέστημα το οποίο θυμούμαι μέχρι εσύ. Ένιωθα ότι ήξερα αυτόν το μέρος για πολλά χρόνια. Ένιωσα τόσο νοικία εκεί, τόσο γρήγορα το οποίο ήταν, ήταν πραγματικά θαύμα για μένα. Ε, μου έκαναν, μου πήρα στο δωμάτιο μου ε, ήταν α, δύο δωμάτια σε ένα διαμέρισμα με κοινό μπάνιο και μία μικρή κουζίνα και ο συγκάτοικο μου τότε ήταν ένα Αμερικανό, ο οποίο σπούδαζε film major, ήταν φοιτητή ε, κινηματογράφου, ηθοποιό. Ε, α, Αμερικανός, του μιλήσαμε λίγο στην αρχή, του, ε, δεν καταλάβαινε εγώ τι σημαίνει film major, γιατί ήμουν πάντα τον επιστημόν, και μου λέει: Θέλω να σπουδάσω ηθοποιό. Ήταν ο Άνταμ Σάντλερ, ο αγ, αργότερα ασύγνωστο. Comedian. Ναι, πολύ γνωστό ο Άνταμ Πολύ γνωστό, αλλά τότε ήταν άγνωστο. Ε, ναι, αυτό είναι το ωραίο. Εκεί είμαστε φίλοι, κάναμε αρέα, πηγαίναμε στα μπαρ μαζί. Κάναμε φοβερή αρέα. Πόσο καιρό δηλαδή συγκατοικούσατε με τον Άνταμ Για ένα σάντε. χρόνο. Και μετά είμα, είμα, είμαστε στο ίδιο χτίριο για άλλα τρία χρόνια. Τα πηγαίνατε καλά, δηλαδή ω συγκάτοικοι. Ναι, ήταν φοβερό. Φυσικά ήταν αστείο από τότε. Ε, θυμάμαι, δηλαδή το στυλ το οποίο είχε τότε, ήταν φοβερά καλό παιδί. Καλό παιδί. Ε. ε. φοβερά καλό παιδί, ναι. Εσεί πιστεύατε ότι θα πετύχει ο συγκατοικό σα. Νομίζω ναι, ήταν φοβερό. Μετά όταν φύγαμε ένα παιδί ήταν στο Saturday Night Live και εκεί ξεκίνησα να γίνεται διάσημο. Mm -hmm. Φυσικά χάσαμε την επαφή. Σε κάποια φάση πρέπει να ξαναβρω. Έχω πολλέ φωτογραφίε με τον Άταμ. Αλλά αυτό που θέλω να πω γενικά ήταν ότι η Αμερική για μένα ήταν, ένα, ένα, ήταν μια εξαιρετικά ευχάριστη έκπληξη. Και... Όταν τον είδατε πρώτη φορά στο σινεμά ήταν έτσι ξαφνικό για σας, χαρήκατε? Ναι, χάρηκα, ναι βέβαια. Τα παιδιά μου, η κόρη μου και ειδικά ο γιο μου ατρεύουν τα έργα του. Εγώ δεν δε, δε είναι ακριβώ του γούστου με αυτά τα κόμεντις, mm. αλλά ε, 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 ήταν εξαιρετικό ε, συγκάτοικο. πάρα πολύ... Καλώ. Οπότε τελειώνετε τι σπουδέ σα και προχωράτε παρακάτω στην Αμερική πάντα, έτσι. Ναι, στι σπουδέ μου τελειώσα το πρώτο πτυχίο σε κλάδο τη βιοχημία και αποφάσισα μετά να κάνω PhD, να κάνω διδακτορικό. Το οποίο εξηγήσα να κάνω διδακτορικές διδακτορικέ σπουδέ στην ιατρική σχολή του NYU, στο New York University. Και με ενδιαφέρει πάντα η ιολογία, ο virology και οι διδακτορικέ μου σπουδέ ήταν στην Ιολογία, αλλά έκανα με ένα, έναν ένα πεδίο το οποίο ήταν περισσότερο ασική επιστήμη. Mm -hmm. Και τέλειωσα, το 1992 τι διδακτορικές που ου, ου, ου... ουδές και αντιλαμβάνεστε αυτό που μεσολάβησε κατά διάρκεια των σπουδών μου ήταν η επιδημία του AIDS. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 80, τελειώνοντα το πρώτο μου ψυχείο, η αυτή η ασθένεια πλέον ήταν, ήταν γνωστή στη Νέα Υόρκη, διότι χτύπησε πρώτα-πρώτα του γκέι μεν στη Νέα Νηόρκη και στο Σαν Φραντζίσκο. και το 1993, όταν τέλειωσα τι διδακτορικέ μου σπουδέ, δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο κέντρο στην Νέα Υόρκη, το Aaron Diamond Age Research Center, το οποίο το, το δημιούργησε μια επιφανή κυρία τη Νέα Υόρκη, η Irene Diamond, που είχε δώσει τότε 250, εκατομμύρια δολάρια για την ίδρυση αυτού του κέντρου προ τιμή του συζύγου τη, ο οποίο έθανε πριν μερικά χρόνια, Άρον Diamond, εβραϊκή καταγωγή. Και είχε βάλει τότε για διευθυντή τον, ένα διάσημο γιατρό, τον David Hoff ένα Ταϊβανέζο μετανάστη, ο οποίο σπούδασε στην Καλιφόρνια και διορίστηκε διευθυντή του Άρων Ντάιμον, ο οποίο ήταν πολύ κοντά στο πανεπιστήμιο το οποίο είχα τελειώσει. Άρα, ένα ιολόγο που είχε μόλι τελειώσει το PhD του και ενδιαφερόταν για ιολογία, ήταν ήταν, πολύ προφανέ ότι θα συνέχιζε σε κάποιον άλλων τομέων της και θεώρησα καλό να συνεχίσω με τον ιόν του HIV και ήρθα σε επαφή με τον David Ho, ο οποίος... Θυμάμαι ήταν star ο David Ho τότε, ναι. ήταν και γιατρός αρκετών ναι. uh, stars. Ήταν, uh, ήταν uh, γιατρός του Μάτζινγκ Τζόνσον και πολλών διασημωτήτων. Mm -hmm. Ήταν uh, ο άνθρωπος που ήταν Time Magazine Man of the Year το 1996. Mm -hmm. uh, Είχε φήμη Hollywood star θα έλεγα, ήταν πάρα πολύ γνωστός. Με τον Ντέιβιντ είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία α, και σαν μέντορα μου και σαν φίλο μου. Α, μια εξαιρετική συνεργασία για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι το 2001, σχεδόν 10 χρόνια. Είχαμε δημοσιεύσει πάρα πολλά papers μαζί, πολλέ δημοσιεύσει, πολλέ ανακαλύψει. Ήρθατε και Κύπρο μαζί, κάπου στα μέσα τη δεκαετία του 1990. Το 1996 πήρα ένα τηλεφώνημα από την uh, κυρία uh, Μίρνα Δημητρίου Πατύχη. Η Μύρνα ήταν τότε πρόεδρο μαζί με την κυρία Φρίνη Βεναρδί στο ίδρυμα τη Γρηγορίου Κλινική στη Λάρναγκα, στη Λευκοσία και μετά στη Λάρναγκα. είχα μάθει για τον Ντέιβιτ Χο και για την σχέση που έχω μαζί του. Είχαμε δημοσιεύσει τότε ένα πολύ σημαντικό paper με τον Ντέιβιτ για την σημασία που είχε ένα γονίδιο το CCR5 για τη μετάδοση του ιού και είχε φτάσει αυτή η φήμη αυτή τη δημοσίευση εδώ στην Κύπρο. Με πήραν τηλέφωνο, θυμούμε. Γνωριζόσασταν ή σα βρήκε. Με βρήκαν η σα βρηκε με βρηκε η μυρνα τοτε mm -hmm. ε, και με ρώτησαν αν μπορώ να διευθετήσω να γίνει μια επίσκεψη α, με τον Ντέιβιτ Χω στην Κύπρο. Έχτηκε να κάνει ο ταξίδι ο Ντέιβιτ και ήρθαμε το 1996 ε, μαζί με τον Ντέιβιτ και τη σύζυγό του. Θυμούμαι, ήταν η χρονιά που είχε σκοτωθεί τότε ο Σολομού στην. Σολομού και Ισακ. Σολομού και Σάκ, αυτόν τον αλογέρι. Υπουργό Υγεία ήταν ο Μανώλη ο Χριστοφίδη. Και ήταν ακριβώ την εποχή που ο Ντέιβιτ δημοσίευσε αυτήν τη σημαντική μελέτη για το cocktail therapy, για, την, για τα αντιρετροϊκά φάρμακα για το HIV, που ήταν η αρχή του τέλου τη επιδημία. Κύριε Κωστρίκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Τέτα με τον Λεόντιο Κοστρίκη. Η γενική φιλοσοφία της ζωής μου είναι να είμαι άγνωστος με ενταξύ αγνώστων. Είναι κάτι το οποίο να απολαμβάνω. Και όταν παίρνει κάποιος τηλέφωνο και απειλεί για τη ζωή σου. Νομίζω είναι πρέπει να το πάρεις πολύ σοβαρά. Πιστεύω ότι και, στην, και, στη ζωή μας ξανά θα έχουμε άλλη αντιμία. Μπορεί να μην είναι κοροναβάρος, μπορεί να είναι άλλος ιός. Εγώ πιστεύω αν ο κόσμο συμπεριφερθεί σύμφωνα με τι οδηγίε που του δίνονται, δεν θα χρειαστεί δεύτερο lockdown. Αλλά είναι εξαιρετική σημασία να καταλάβουμε όλοι ότι ο ιό ζει ανάμεσά μα ακόμα. Αυτό που έχω πει θα εξαφανιστώ. Με αυτόν τον τόπο το εννοώ απόλυτα και όταν εννοώ θα εξαφανιστώ θα πάω πίσω στην καθημερινότητα, την επιστημονική μου όπως την ξέρω. Αλλά η πολιτική δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι, είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς εκτός των σχεδίων μου. Αν είχα την ευκαιρία να γίνω δις δι δι ή να πάρω το βραβείο Νόμπελ, θα προτιμούσα το βραβείο Νόμπελ. Επιστρέψαμε στο απόψινό μα ΤΕΤΑΤΕΤ με τον δόκτωρα Λεόντιο Κωστρίκη. Η απορία μου είναι η εξή, κύριε Κωστρίκη. Ο Σάρ, όπω και ο έμπολα, και το HIV, αλλά εντάξει, ο HIV είχε την διαφορά ότι έπρεπε να υπάρχει σεξουαλική α, επαφή ο για μας. να μεταδοθεί. Ναι. Ο Σάρ και ο έμπολα, ενώ ήταν και αυτοί φοβεροί, δεν παρέλυσαν τον πλανήτη ούτε τον, την οικονομία των χωρών. Ναι. Γιατί αυτή η διαφορά με τον COVID-19. Ναι. Ο COVID-19 ή το SARS-CoV-2, όπως ονομάζεται αυτός ο ιός, που προκαλεί το COVID-19, είναι ένας ιός ο οποίος έχει μεγάλη μεταδοτικότητα. It transmits very fast. Ενώ οι άλλοι δύο, ο έμπολα και ο SARS, όχι τόσο πολύ. Uh, ο έμπολα μεταδιδόταν, αλλά ο έμπολα σκότωνε πολύ γρήγορα. Σκοτωνότανε. Σκότωρνε το... τα άτομα του πολύ γρήγορα. Επομένω, όσον αφορά επιδημιολογικά, δεν, ήταν, δεν μπορούσε να μετωθεί εύκολα διότι αυτού που, που μόλυνε πέθαναν πολύ γρήγορα. Επομένω, δεν είχαν την ευκαιρία να το μεταδώσουν. Άρα, η μεταδοτικότητα και η θνησιμότητα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό δεν έφτασαν στην Ευρώπη με αυτή Ακριβώς. την. Ακριβώ. Αυτό ο ιό έχει μεγάλη μεταδοτικότητα. Η θνητότητα του δεν είναι τόσο μεγάλη σκοτώνει περίπου 2 με 3 εκατόν των ατόμων οι οποίοι α, α, μολύνονται. Άρα αυτά τα άτομα που μολύνονται μπορούν να μεταδώσουν σε άλλους. Άρα αυτό που ονομάζουμε επιδημιολογικός δείχτης είναι κοντά στο 3 με 4. Δηλαδή κάθε έναν άτομο μπορεί να μεταδώσει σε 4 νέα, νέα άτομα. Ενώ η υπόλοιπα είναι πολύ χαμηλό. Άρα ένας ιό με μεγάλη θνητότητα δεν είναι κατά ανάγκη ιό που θα δημιουργήσει με μεγάλη επιδημία. Όλο αυτό που ζούμε σήμερα είναι η επιβεβαίωση τη προειδοποίηση του Bill Gates πριν μερικά χρόνια σε ένα συνέδριο για το ότι η ανθρωπότητα έπρεπε να προετοιμάζεται και να ξοδεύει χρήματα για αντιμετώπιση των ιών. Ακριβώς. Έχω δει αυτό το, το TED. Talk to Bill είναι πραγματικά φανταστικό, εξαιρετικά προφητικό. Γιατί δεν το προβλέψαμε, ω ανθρωπότητα, ω επιστημονική κοινότητα. Το προβλέψαμε, αλλά ξέρετε, πολλά πράγματα που προβλέπουμε, αλλά δεν τα κάνουμε. Mm. Α, αυτή τη στιγμή, όλε οι χώρε του κόσμου έχουν στρατό και είναι έτοιμε για πόλεμον, όπω και εμεί εδώ έχουμε στρατό και είμαστε έτοιμοι για πόλεμον, αλλά δεν είμαστε ποτέ έτοιμοι για επιδημίε. Είναι παράξενο αυτό το πράγμα. Αυτό αλλά... έλεγε και ο Μπιλ, mm -hmm. και έτσι, ότι δίνουμε yeah. τόσα δι για πυρηνικά όπλα, yeah. για, για, ότι δεν θα μα σκοτώσουν τα πυρηνικά, yeah. αλλά λαϊ... ή. Ε, με... Είχα μια δημοσιογραφική διάσκεψη με μια δημοσιογράφο από τον Κάρτεν και είπε ακριβώ αυτό το πράγμα. Ότι οι χώρε από τώρα και στο εξή πρέπει να είναι έτοιμε για πανδημίε. Το ίδιο που θα είναι έτοιμε για πολέμου. Άρα, ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι θα ερχόταν κάτι όπω το COVID-19. Ε, ήταν, ήταν βέβαιο, ναι βέβαια ε, και πιστεύω θα κάνω ακόμα μία πρόβλεψη σήμερα ε, πιστεύω ότι και, στην, και στη ζωή μας ξανά θα έχουμε άλλη πανδημία μπορεί να μην είναι κοροναβάρος, μπορεί να είναι άλλος ιός αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ο τρόπος που είναι ε, διαμορφωμένος σήμερα ο κόσμος με τις συχνά ταξίδια, εδώ έχει άτομα που πηγαίνουν σε διαφορετική χώρα και δουλεύουν και επιστρέφουν πίσω ε, όπως είναι διαμορφωμένος ο κόσμος σήμερα Uh, μια ζωτονική μεταφορά που έναν άγριο στον άνθρωπο μπορεί να γίνει πανδημία σε πολύ ελάχιστο χρόνο και τα, και τα κράτη πρέπει να είναι έτοιμα σε αυτό δεν. πρέπει να έχουν ειδικά κέντρα ειδικών λοιμόξεων κέντρα που να έχουν έτοιμο uh, τους μηχανισμούς των επιδημιολόγων των, uh, των γιατρών των uh, ιολόγων και όλων αυτών των μηχανικών εξοπλισμών ώστε μπορεί σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα να, έχουν, να, 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 μπορούν να αντιμετωπίσουν πανδημίες πολύ εύκολα. Και επίσης πρέπει να υπάρχουν και οι διεθνεί μηχανισμοί οι οποίοι να, να, να το έχουν υπόψη. Βλέπετε αυτή τη στιγμή αυτό που είδαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κάθε χώρα διαχειρίστηκε την ασθένεια από, 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 μόνη της. Δεν υπήρχε σχέδιο ευρωπαϊκών αυτή τη στιγμή διαχείρισης του κορωναβάρους και βλέπουμε τα αποτελέσματα η Αγγλία πήγε χάλια η Σουηδία πήγε χάλια η Ολλανδία τα έκανε θαλάσσα και βλέπουμε τη μικρή Κύπρο πως τα πήγε άλλα επομένως η κάθε χώρα κλείστηκε στα σύνορα της και διαχειρίστηκε την πανδημία με το δικό της τρόπο Ο Πόη απέτυχε Ο Πόη νομίζω δεν έκανε τόσο φοβερή δουλειά όπως τον ανέμενα να κάνει. Νομίζω άργησε λίγο όσον αφορά την, να καθορίσει αυτή την επιδημία ως πανδημία. Λόγω πολιτικών σκοπιμότητων. Νομίζω είχε να κάνει και με αυτόν το πράγμα. Δηλαδή, εφάνε, ε, 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 κατ' εμένα φυσικά έχουν δειχτεί πολλές αδυναμίες του πόη. Άρα εκεί κάπου είχε δίκιο ο Ντόναντ Τραμπ. Νομίζω σε αυτό το σημείο λίγο είχε δίκιο, ναι. Δεν Α, βρίσκω δίκιο του Τραμπ, in general, αλλά... Εδώ ίσω να έχει λίγη εγωδία Θα ήθελα να ήμουν από μία γωνιά να σα έβλεπα όταν είδατε τον Τραμπ στην τηλεόραση να λέει ότι μπορούμε να βάζουμε ενέσει από αντισηπτικά. Κοίταξε, το... <laughs> το... έχω δει αυτό το πράγμα και έβλεπα και τον Τόνι Φάουτσι πώ το, το αντιμετώπιζε αυτό το πράγμα. Δηλαδή... Για πολλοί ώρα νόμιζα πω έλεγε ένα αστείο εγώ. Ότι, ότι έλεγε, έλεγε ένα. Και τελικά αντιλήφθηκα ότι δεν ήταν αστείο, ήταν σοβαρό. Φυσικά το έκανα ενα αστειο εγω οτι ελεγε ενα και τελικα αντιληφθηκα μέχρι τον Ιστέρο. Είναι πραγματικά έξω εξ, πραγματικό. Ε, ε, και η Αμερική τα πήγε χάλια. Χάλια, βέβαια, χάλια. Πάμε πίσω σε εσά και θα ξανάρθουμε στα θέματα του COVID-19. Ε, με τέτοια καριέρα στην Αμερική, πώ αποφασίζετε να γυρίσετε στην Κύπρο, Ναι, Είναι ενδιαφέρον αυτό. Είναι προσωπική απόφαση που ήταν. Ε, ε, ήμουν στην Αμερική από, το, ε, από 20 χρονών. Από το 1983. Ναι, εκεί είχα φτάσει σχεδόν τα 40 μου. Εντάξει, άρα έζησα 20 χρόνια στην Νέα Νιόρκη, μια πόλη η οποία την είχα ζήσει στο φουλ, θα έλεγα. Πού μένατε. Έμενα στο Greenwich Village, στο, Μανχάταν. Manhattan. Στην Νέα Υόρκη παντρευτήκατε. Στη... Ναι. Όχι στην Νέα Υόρκη, εδώ στην Κύπρο παντρεύτηκα, αλλά συζούσα την... Είχα μια σοβαρή σχέση στην Νέα Υόρκη, που μετέπειτα ήταν η σύζυγός μου, έγινε η σύζυγός μου. Η Νάντια είναι μαροκινή καταγωγή γεννημένη στο Παρίσι, δικηγόρο. Είναι μουσουλμάνα στο θρήσκευμα, Όχι. Α γιατί κάτι τέτοιο γράφτηκε και. Μ, κάπου εκεί. Ε, ναι, νομίζω <στα> πήραν πολύ αυτή την ιδέα επειδή είναι μαροκινή καταγωγή. Ναι. Η Νάντια είναι okay. αγνώστικ. Οκ. Η... Πήραμε. Ε, άρα ήταν δικηγόρο στη Νέα Υόρκη, ε, αποφάσισε να κάνει το διδακτορικό τη στη, στη, Γαλλία. Και. Ε, Πώς Πώ γνωριστήκατε, Εγνωριστήκαμε στη Νέα Υόρκη μέσω κοινών φίλων. Mm -hmm. Love at first sight. Νομίζω ναι. Ραυνοβόλο. Ναι. νομίζω ναι. Και, ήταν και, είχε και μεγάλη αταλυτική παρουσία και η Πάτι Μπέρσ, mm -hmm. η οποία ήταν Ιλονάδη, αλλά όχι από θρησκευτική άποψη, από κοινωνική άποψη. Ήταν. είχε ήταν, προτέκτορ, θα έλεγα. Οπότε, αυτή... μένετε στο, στη Νέα Υόρκη, στο Greenwich Village, mm. με την Νάντια. Ναι. Έχετε ήδη παντρευτεί στην Κύπρο. Όχι, δεν είχαμε παντρευτεί ακόμα. Είμα, 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 είμαστε μαζί. Α, και επιστρέψατε Κύπρο και μετά. Ναι, άρα, σε αυτή τη φάση, έπρεπε, έπρεπε να δούμε τι θα κάνουμε με τη ζωή μα. Η, η Νάντια θέλει να κάνει το διακτορικό στη Γαλλία. Εγώ τότε είχα να, να κάνω. Ε, πάρει μια θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου mm. και έπρεπε να αποφασίσω τι θα κάνω. Επομένω, θεωρήσαμε καλά να έρθουμε πίσω στη, στην Κύπρο. Γιατί ήδη έπαιξε ρολό. Ε, πήρα τη θέση εδώ. Μου άρεσε πάντα να επιστρέψω πίσω. Εγώ. Η θέση που μου έχει δοθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για να δημιουργήσω την, τι ερευνητικέ μου δραστηριότητε εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ε, θα μπορούσε η Νάτια να κάνει ο διακτορικό τη στη Γαλλία με περισσότερη ευκολία και θα να ζήσουμε η Κύπρο. Επομένω, εδώ θα να έρθουμε να ζήσουμε. Και ήταν ένα συνδυασμό και το δύο και νομίζω. Αν είχα να ξανά έκανα αυτή την απόφαση, θα την έκανα ακριβώ με τον ίδιο τρόπο. Λευκοσία ή λεμεσό πήγατε. Στη Λευκοσία. 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 Οι γονεί σα πώ δέχτηκαν το νέο τη επιστροφή στην πατρίδα. Νομίζω πολύ καλά. Πάντα ήθελαν να με δει. Ο πατέρα μου, το Μαξί, έχει, έχει πεθάνει το 1992. Άρα δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε, όχι. Η μάνα μου είναι πολύ ευχαριστημένη που πίστεψαν πίσω. Είναι, πάντα ήθελε το παιδί να πιστέψει πίσω στην Κύπρο. Τι σα έλειπε στην Αμερική από την Κύπρο τα 20 χρόνια που βρισκόσασταν εκεί, Ο καιρό. Το καλό κλίμα και η θάλασσα. Και η συναναστροφή με απλούς ανθρώπους, ε, μου έλειπεν αυτό το πράγμα. Δηλαδή ε, είχα μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσω πολλά ενδιαφέροντα άτομα στην Αμερική, αλλά μου να αυτή η συναναστροφή με, με, με τον απλόν κόσμο. Και τώρα τι σας λείπει όντας στην Κύπρο από την Αμερική. <laughs> ακριβώς το αντίθετο. Uh, η συναναστροφή με, με άτομα τα οποία. Ξέρετε, στην Νέα Υόρκη ε, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα πάντοτε να γνωρίζει πολύ ενδιαφέροντα άτομα, uh, όχι μόνο από την επιστήμη αλλά από όλε τι περιοχέ. Η, η, η Νέα Νιόρκη ειδικά είναι ένας χώρος που ζουν πάρα πολύ uh, ενδιαφέροντα άτομα. Θυμίζω μια φορά, μια Κυριακή. Ε, ε, κάθε Κυριακή σύχναζα, πήγαινα σε ένα μικρό έργο για να αγοράσω αυτά τα εβραϊκά, τα bagels. Ε, και πήρα, θυμούμαι ήταν, βγήκε τότε το βιβλίο του Warren Buffett, All the Paranoids Survive, ε, πήρα, πήρα το New York Times, ε, αγοράσα το βιβλίο και πήγα να πάρω ένα bagel και να κάτσω κάπου σε έναν πάρκο για να αρχίσω να διαβάζω την εφημερίδα. Πίσω μου υπήρχε ένας κύριος ο οποίος ήταν τζιν, φορούσε θυμούε sneakers ήταν το μπουκάμι στον έξω. Και με έβλεπε που με τροφιλούσα το, το, βιβλίο. Και μου λέει: Ελπίζω σα αρέσει αυτό το βιβλίο. Μου λέει: Του λέω: Έχω ακούσει αρκετά πράγματα. Θα το διαβάσω. Είναι. I, I like the title. Όλοι οι παρανοϊκοί. Parano... Μόνο οι παρανοϊκοί. Ε, 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 μένουν στο τέλο. Τέλο πάντων, όταν πήγα μέσα να αγοράσω τον Πέικολ, ένα παιδί που ήταν μπροστά μου μου λέει: Κατάλαβε ποιο ήταν αυτό πίσω σου. Του λέει: Όχι, μου λέει: Ήταν ο Βόρεν Μπάφετ. Απίστευτη μορφή ο Βόρεν Μπάφετ. Ναι, ε, 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 καθόταν στη σειρά, ε, περίμενε όπω του άλλου να αγοράσει τον Πέικολ του. Δισεκατομμυριούχο και χωρί ασφαλή. Ασφάλεια... Πολύ δισεκατομμυριούχο, χωρί κανένα bodyguard, χωρί να έχει καμιά λιμουζίνα περιμένει, χωρί να πάει μπροστά να, να σπάσει τη γραμμή ναι. και χωρί να οδύνει και κανένα σημασία. Ναι, είναι απίστευτη προσωπικότητα. Ναι, άρα αυτά τα πράγματα βλέπει στην Νέα Υόρκη. Απλά για έναν επιστήμονα του δικού σα βεληνικού, κάποιος θα πει ότι πρέπει να είναι στι Ηνωμένε Πολιτείε για να έχει έτσι, πεδίο δόξα λαμπρό. Α, η Κύπρο δεν τον περιορίζει. Κοιτάξτε, στο τέλο τη ημέρα πρέπει να κάνει ένα συγκερασμό πολλών πραγμάτων. Η επιστήμη όπω την κάνω εδώ στην Κύπρο έχω μεγάλη σχέση με την Αμερική. Έχω πολλέ συνεργασίε. Φυσικά δεν είναι το ίδιο όσο να είσαι στη χώρα αυτή. Ε, αλλά έχω πράγματα τα οποία δεν αντέχω στην Αμερική. Εδώ. Έχω την οικογένεια μου. Αυτή τη στιγμή ζω σε ένα φανταστικό καιρό. Είμαι στον τόπο μου και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα. άρα... Η ζωή τελικά πρέπει να συγκεράσει πολλά πράγματα ώστε να, να μπορείς να ζήσεις μια φυσιολογική ζωή. Και ξέρετε, η ζωή μας είναι ένα πολύ σύντομη. Δηλαδή, ε, πρέπει ε, να, να, να καταφέρει κάποιος, κατά την άποψή μου, να ζήσει μια γεμάτη ζωή με το να έχει αρκετά πράγματα στο πανέρι του. Ζείτε λοιπόν μια ωραία ήσυχη φυσιολογική ζωή εδώ με την επιστήμη σα στην Κύπρο. Είστε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και έρχεται η έκρηξη της πανδημίας στις αρχές του 2020. Το μάθαμε εμείς, Δεκέμβριο του 2019 στην Κίνα. Υπήρξαν κάποιες ενδείξεις ή προειδοποίησεις, οι επιστήμονες το περιμένατε ή σας έπιασε εξαπίνηση. Όχι, ήταν βροντή εθρία θα έλεγα. Έτσι συμβαίνει στι πανδημίες. Οι μεταφορές δεν έχουν προειδοποίησεις κάπου στην Κίνα κάποιο ε, του εμεταφέρθηκε αυτό ο ιό από έναν άλλον είδο και ξεκίνησε αυτή η επιδημία. Α, ακουστήκαν πολλά εν σχέση με αυτόν τον ιό, ότι πιθανότατα δημιουργήθηκε από εργαστήρια και όλα αυτά. Ναι, ήθελα να σα ρωτήσω για αυτό το θέμα. Εγώ έχω μελετήσει τι δημοσιεύσει τη επιστημονική τη γενετική ανάλυση του ιού, όπω είχαν δημοσιευτεί από καλές επιστημονικές ομάδες και νομίζω αυτόν το θέμα έχει αποκλειστεί τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό. Υπάρχει διαφάνεια όμω σε αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα. Νομίζω ότι ξεκίνησε στην Κίνα, που είναι μια χώρα με τι δικέ τη ιδιαιτερότητε όσον ναι. αφορά στο transparency, α πούμε. Ναι, αλλά ό, όταν, κοιτάξεις αυτόν τον ιό, όταν κοιτάξει γενετικά αυτών των ιών, όταν κοιτάξει κάποιο το γονιδίωμα του, mm -hmm. ε, όπω έχει δημοσιευτεί σε αρκετέ καλέ δημοσίευσει, φαίνεται να ήταν να έχει δημιουργηθεί από τη φύση. Νομίζω είναι εξαιρετικά δύσκολα κατά την άποψή μου να δημιουργήσει κάποιος ντενόβο έναν ιόν ο οποίος να είναι handmade. hand-made ε, φαίνονται οι τόποι που, που είναι, το μοσαϊκό, δηλαδή είναι σχετικά εύκολο να το καταλάβει κάποιος. Ε, νομίζω ότι αυτός ο ιός προέρχεται από τη φύση, έχει δημιουργηθεί στη φύση, έχει ε, περάσει από ζωτονική μεταφορά, από το, ε, πιθανότητα από κάποιον ενδιάμεσο ζώνη και πήγε στον άνθρωπο και ξεκίνησε η επιδημία. Ναι. Η επιδημία μπορεί να, να ξεκινήσει με πολύ εκρηκτικό τρόπο, με πολύ απότομο τρόπο. Και ε, μέχρι που να αντιληφθούμε ότι υπήρχε αυτή η επιδημία στην Κίνα, σχεδόν σε χρόνο ο έφτασε στην Ιταλία, μπήκε στην Ευρώπη και μετά πήγε στην Αμερική. Επειδή λέει ο αντίλογο ότι οι Κινέζοι μια ζωή τρώνε ζώα, νυχτερίδε, φίδια κτλ., γιατί τώρα. Γι' αυτό πολλοί δεν το πιστεύουνε. Το πιστεύουνε, αλλά α, α, νομίζω ότι ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει ότι τρώγοντας αυτά τα παράξενα εξωτικά ζώα υπάρχει ο κίνδυνο των ζωτονικών ανταφορών. Ναι, γιατί δεν έγινε όλες αυτές τις δεκαετίες που οι Κινέζοι τα τρώνε μια ζωή, ας πούμε, τα ζώα αυτά και έγινε τώρα θα μπορούσε ότι αυτό ο ιό να είδα σε μια αγέλη νυχτερίδων, τα οποία δεν υπήρχαν προηγουμένω. ή καμιά φορά μπορεί να έγινε, απλώ δεν έγινε επί ηδημία. Θα σα εξηγήσω κάτι. Α πούμε για το HIV. Ο SIV υπήρχε πάντοτε στου αφρικάνικου πράσινου ήθικου. <coughs> τα άτομα στη Δυτική Αφρική πάντα κυνηγάνε αυτά τα πυθίκια για να τα τρώνε, για να τα φάνε. Πριν να υπάρχουν αυτοκινητόδρομοι μέσα μαζική μεταφορά, Φαντάζομαι οι ζωτονικέ μεταφορέ γινόντουσαν για πάρα πολλά χρόνια. Πιθανόν να επέθαναν ορισμένοι στο χωριό ή στη φυλή που γινόταν αυτό, αλλά δεν, δεν γινόταν ποτέ, ποτέ αντιμία. Επομένω, στην Κίνα θα μπορούσε να ήταν μία μικρή αιστεία και να έσβηνε όλο αυτόν τον καιρό, ενώ αυτή τη στιγμή κατάφερε και έγινε μια πανδημία. Άρα κάποιο, το λέμε απολογικά, πήγε και έφαγε μία κόμπρα που η κόμπρα έφαγε μία νυχτερίδα που ήταν μολυσμένη από COVID-19 μπορούσε να ήταν αυτό το σενάριο. Και ναι. παρέλυσε όλο ο πλανήτη. Θα μπορούσε να ήταν αυτό το απλό το σενάριο, ναι. Γιατί ακούγεται εξωπραγματικό. Δεν είναι εξωπραγματικό. Είναι φυσικό αυτό το πράγμα. Α, άρα μετέφερε, μεταφέρθηκε ένα ιό από τι νυχτερίδε μέσω ενό μεσάζοντο ζώου που μπορούσε να ήταν η κόπρα ή ο παγκολίνο. Μεταφέρθηκε σε έναν άνθρωπο, ενώ όσοι σε αυτόν τον άτομο. Δημιουργήθηκε νέο ιό από τον άνθρωπο και μεταφέρθηκε σε άλλου ανθρώπου και δημιουργήθηκε σιγά σιγά η πανδημία. Και όπω τόσο εύκολα έγινε. ή μπορεί να έγινε και πολλέ φορέ αυτό το πράγμα, όχι μόνο μια φορά. Όπω εύκολα έγινε, μπορούσε πολύ εύκολα να μην γινότανε. ή θα γινόταν έτσι κι αλλιώ κάποια στιγμή. Όχι, θα μπορούσε να μην γινότανε. Θα μπορούσε να γινόταν αυτή η ζωτονική μεταφορά, να έμενε σε έναν άτομο, να νοσούσε αυτόν τον άτομο για μια-δύο εβδομάδε και να μην μετέφερε τον ιό σε κάποιον άλλο. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που γίνεται ζωτονική μεταφορά θα γίνεται πανδημία. Εσεί πότε θυμάστε να ανησυχήσατε πρώτη φορά για το COVID-19, μετά τι ε, γιορτέ. Ε, ε, μετά γιορτέ, όταν τέλειωσε το κινέζικο uh, New Year's. Εκεί τότε κατάλαβα ότι τα πράγματα είναι επικίνδυνα πλέον. Εκεί άρχισα και ανησυχούσα ότι αυτό θα είναι πανδημία τελικά και δεν θα είναι επιδημία μόνο στην Κίνη. Πώς βρεθήκατε στην επιστημονική ομάδα που συμβουλεύει τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Α, σαν ιολόγος είχα πάντα άποψη για αυτό το θεμα ρωτηθηκα Οντήθηκα μια-δυο φορές στην τηλεόραση, αν δεν κάνω λάθος, και σε κάποια φάση εκλήθηκα από τον Υπουργό της Υγείας και πήγα στο Υπουργείο και με, ε, ε, για να μπω στην επιστημονική ομάδα και δέχτηκα. Mm. Κάπω και... έτσι έγινε. Και η πρώτη σας επαφή με τον πρόεδρο? Η πρώτη επαφή που είχα με τον πρόεδρο Αναστασιά ήταν τηλεφωνική. Ε, ήμουν μια, νομίζω ήταν μια Κυριακή και με πήρε τηλέφωνο. Ήταν μεταξύ της, της πρώτης εξαγγελίας των μέτρων που είχε κάνει, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, την οποία εγώ ένιωσα ότι αυτά τα μέτρα δεν ήταν αρκετά. Νομίζω ήταν Παρασκευή 13, ναι, Μαρτίου. Ναι, αν... Νομίζω την Κυριακή με πήρε τηλέφωνο. Uh, με πήραν από τον πρόεδρο μου ότι θα σα μιλήσει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Εμένα με παραξένεψε αυτό το πράγμα, διότι τον, τον πρόεδρο δεν τον γνωρίζω προσωπικά, ούτε έχουμε μιλήσει καμιά φορά. Μι πήραν τηλέφωση, <σομί> με πήραν τηλέφωνο, ήταν ευγενέστατο και ήθελε να ρωτήσει την άποψή μου για διάφορα θέματα τα οποία θα διέγγελνε στο δεύτερο διάγγελμα. Μιλήσαμε αρκετή ώρα. Του εξήγησα ότι η, η, η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να κάνει total lockdown διότι ήταν ο μοναδικός τρόπος για να προστατεύσει την Κύπρο από αυτόν τον ιόν. Αυτόν του εξήγησα και αυτόν έκανε. Είχε προηγηθεί φυσικά και το total lockdown της Ελλάδας. Ε, δεν ξέρω αν υπήρχε το της Ελλάδας, δεν, δεν το θυμούμαι αυτόν το πράγμα, ότι έπρεπε να γίνει lockdown και έγινε lockdown. Ε, νο, νομίζω ότι όπως το, όπως το έκανε στο δεύτερο διάγγελμα του, ήταν καταλητικόν, για να σωθεί η Κύπρος. Είστε ικανοποιημένος από τη συνεργασία σας με τον πρόεδρο και την ναι, κυβέρνηση. Απόλυτα, ναι. Νομίζω α, η, αυτά που λέει η δημόσια τα εννοεί και αυτά κάνει. Έχει μεγάλη εκτίμηση προς την επιστημονική κοινότητα. Ε, νομίζω ως άτομο καταλαβαίνει τι δεν καταλαβαίνει α, και συμβουλεύεται με αυτόν τον τρόπο του επιστήμονες. Ισοκά είναι πολιτικό, η πολιτική είναι Πέραν τη γνωματεύσεω των επιστήμων, πρέπει να συγκεράσει και πολλά άλλα πράγματα. Αυτό είναι πολύ κατανοητό. Όπω και εμεί οι επιστήμονε έχουμε πολλά πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε από πολιτική, ούτε από οικονομία. Εγώ δεν έχω σχέση με οικονομία, παγίμω χάρη. Mm. Επομένω, ε, είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένο. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση δηλαδή, έβαλε την επιστήμη μπροστά και mm. άκουσε αυτά που λέγατε οι επιστήμονε. Εσυμβουλεύτηκε την επιστήμη. Και νομίζω η επιστήμη του εσυμβούλεψε με τον σωστό τρόπο. Και, και στην Αγγλία εσυμβουλεύτηκαν την επιστήμη. Αλλά οι πρώτε συμβουλέ των επιστημόνων κατά την όψη μου ήταν λαθασμένε. Η ανοσία τη Αγέλη, την οποία ε, ε, του εισηγήθηκαν οι επιστήμονε στην αρχή, ήταν τελώ λαθασμένη. Και βλέπετε ότι δύο με τρει εβδομάδε με, μετά οι Άγγλοι είχαν κάνει μια επαναστροφή 180 ηρών και ακολούθησαν την τακτική που εμείς. Εμείς τώρα δεν έχουμε μια δυσκολία σε σχέση με αυτό, η Ελλάδα και η Κύπρος, επειδή έχουμε λίγα κρούσματα α, τώρα που ανοίξαν τα πράγματα και τα μέτρα έχουν αρθεί. Α, ο κόσμος δεν έχει αντισώματα, η κοινωνία δεν έχει αντισώματα. Άρα, τι θα γίνει, δεν είμαστε πιο ευάλωτοι από άλλες κοινωνίες που έχουν πολλά κρούσματα. Ναι, ε, αυτό είναι μια πολύ εύλογη ερώτηση. Στο δικό μου το μυαλό, όπως βλέπω τις επιδημίες, η επιδημία έχει μια αρχή και, και έναν τέλος. Ε, δουλεύει με έναν πολύ παραγοντικό μοντέλο. Ξε, Ξεκινάει, υπάρχει μία αποκορύφωση και, και τελειώνει κάπου. Αυτό που έκαναμε εμείς είναι ότι απλώ την αποκορύφωση να την πολύ ψηλά, να κάνει πολύ χαμηλά. Άρα, αν δεν είχαμε αυτά τα μέτρα στην Κύπρο, εγώ πιστεύω ότι οι, οι λοιμώξει θα ήταν δεκαπλάσιες. Άρα δεν μπορεί να η κορύφωση τώρα, πια, λέτε. Νομίζω όχι. Oh. Αυτή είναι προσωπική μου γνώμη. Το Πανεπιστήμιο τη Συγκαπούρη προέβλεψε ότι η Κύπρο από την Κύπρο θα εξαφανιστεί ο ιό 24 Μαου, δηλαδή χτε. Κοίταξε, η λέξη εξαφάνιση είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά βλέπουμε σήμερα ας πούμε, στην Κύπρο υπάρχουν μηδενικά κρούσματα, σχε, σχεδόν μηδενικά κρούσματα, yeah. πολύ μικρή αριθμή. Δεν υπάρχει εκρίζωση του ιού, υπάρχει ιό ανάμεσά μα. Αλλά... Άρα θα μηδενίσουμε κάπου. Εγώ πιστεύω θα έρθει μια φάση που θα το μηδενίσουμε, ναι. Mm. Ε, ο... και, και, αν κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά παρόμοιε επιδημίε αυτού του ιού, όπω είναι το SARS-1 στον Τορόντο του Καναδά το 2001 και η επιδημία MERS το 2010 στη Μέση Ανατολή, αυτές οι επιδημίες ξεκίνησαν και τέλειωσαν και δεν επανεμφανίστηκαν ξένα. Άρα είστε αισιοδόξος ότι μπορεί να μην έχουμε το δεύτερο κύμα από τον Οκτώβριο που φοβούνται πολύ. Ναι. Υπάρχουν τρία σενάρια αυτή τη στιγμή στη βιβλιογραφία. Είναι το, το καλό, το κακό και το άσχημο, όπως τα ονομάζουν. The good, the bad, the ugly. Το καλό είναι ότι είναι αυτό που έχουμε σήμερα. η επιδημία σιγά σιγά θα σβήσει. Μπορεί να υπάρχουν εξαιρετικά μικρέ αναζωοποιρώσει, αλλά θα καταλήξει στο μηδέν. Αυτό είναι το καλό. Το κακό είναι ότι μπορεί να υπάρχουν σημαντικέ αναζωοποιρώσει σε εξτεταμένο χρονικό διάστημα στον ορίζοντα, δηλαδή μπορεί να πάει και ένα-δύο χρόνια να υπάρχουν αναζωοποιρώσει. Και το άσχημο είναι ότι θα ξανάρθει ακόμα ένα νέο κύμα παρόμοιο με αυτό που είχαμε του Μάρτη. Εμένα, η επιστημονική μου γνώμη, πιστεύω θα έχουμε το καλό σενάριο. Δηλαδή, θα σβήσει η επιδημία και σε κάποια φάση θα εξαφανιστεί. Εμβόλιο ή φάρμακο, πότε να περιμένουμε. Τώρα βλέπουμε ότι γίνεται ένας αγώνας, ταχύτητα, μια κούρσα ανάμεσα σε χώρες, σε επιστήμονες, επιστημονικές ομάδες, εταιρείε κολοσσούς. Όταν όλοι αυτοί τρέχουν με τέτοια ταχύτητα για να βρουν φάρμακο και εμβόλιο. Είναι δυνατόν να μην το έχουμε άμεσα όταν είπατε και πιο πριν ότι ο ιός δεν είναι και τόσο πολύπλοκος όπως άλλοι στο παρελθόν. Ναι, εγώ πιστεύω ότι ναι, γίνεται μια μεγάλη ουσία αυτή τη στιγμή, ειδικά για εμβόλια. Για αντικά φάρμακα εξειδικεμένα, για αυτό το λέω νομίζω θα αργήσουν λίγο, διότι είναι δύσκολο να δημιουργήσει κάποιο αντικείμενο, εκτό αν είναι για φάρμακο το οποίο δημιουργήθηκε για άλλο σκοπό, και φαίνεται να λειτουργεί για, για αυτόν τον ιό, αλλά α, α, ειδικά διαμορφωμένο αντιϊκό φάρμακο για αυτόν τον ιό νομίζω είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει σε, σε διάστημα μηνών. Ε, από τη βιβλιογραφία πιστεύω ότι θα έχουμε έναν καλό εμβόλιο στις αρχές του επόμενου χρόνου. Την άνοιξη του επόμενου χρόνου. Και γιατί υπάρχει όλη αυτή η αντίδραση για τα εμβόλια? Αυτό δεν το γνωρίζω, είναι κάτι το οποίο με εξέπληξε για να μιλικώ. Υπάρχει μια μεγάλη με αρίδα ατόμων οι οποίοι είναι ενάντια στα εμβόλια, το οποίο δεν καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα εγώ, γιατί ο κόσμο έχει εναντιωθεί τόσο πολύ στα εμβόλια. Είναι άκρο αντιεπιστημονικό αυτό. Ο ρίξο να έχει να κάνει με κοινωνικά φαινόμενα, αλλά σίγουρα όχι επιστημονικά. Είναι και ο λόγο που είχατε τι απειλέ ναι, κατά τη ζωή σα. Ναι, νομίζω ναι. Ήταν άτομα το οποίο ανήκησε η ομάδα φανατικέ ομάδε αντιεμβολιαστών και πιστεύουμε για κάποιον τρόπο ότι τα εμβόλια περιέχουν chips τα οποία μπαίνουν στον οργανισμό για να ελέγχουν διάφορου πληθυσμού. Και τι έγινε με αυτή την υπόθεση της απειλής, ε, τη απειλή κατά τη Καταγγέλθηκε στην αστυνομία και έχει πάρει το δρόμο τη δικαιοσύνη. Νομίζω θα δικαστεί το άτομο. Επικοινώνησε μαζί σα ο δικηγόρο του ατόμου όχι, αυτού. Όχι. Γιατί κάπου είδα ότι είπε ότι απολογείται και ότι το Όχι, έκανε. Όχι, δεν πήγαινε σε μαζί μου. Όχι. Εσείς φοβηθήκατε πραγματικά όταν έγινε αυτό ή πίστεψατε ότι δεν είναι και τόσο σοβαρή. Όχι, εντάξει, ε, το, το, πήρα από αλλή σοβαρά, διότι όταν παίρνει κάποιο τηλέφωνο και απειλεί για τη ζωή σου και πήρε και σε έναν άλλον τηλέφωνο το οποίο ενό τον Δία του ξαδέλφου μου με το όνομα Λεόντιος Κοστρίκης πάλι. Mm. και εκεί άφησε ξανά άλλο ένα απειλητικό μήνυμα για τη ζωή, τη δική μου και για την οικογένεια μου, νομίζω ότι είναι πρέπει να το πω πολύ σοβαρά. Όσων αστείων για να ακούγεται αυτό το πράγμα, αυτά τα άτομα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Άρα η υπόθεση θα πάει στη δικαιοσύνη. Ναι, βέβαια. Θα το πάτε μέχρι τέλου. Ναι, βέβαια. Mm. Γιατί πιστεύετε ότι αυτό ο ιό ε, ε, έχει Καλλιεργήσει όλο αυτό το πρόσφορο έδαφο για θεωρίε συνωμοσία. Εντάξει, για να είμαι ειλικρινή, δεν παρακολουθώ τα social media. δεν Έχω Facebook account, άρα δεν μπορώ να μπω και να κοιτάξω τι λέει ο καθένα mm -hmm. και δεν έχω ούτε και το χρόνο για να είμαι ειλικρινή. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία θέλουν να ανήκουν κάπου. Α, α, μπορεί να, να μην τα καταφέρνουν να ανήκουν σε επιστημονικέ ομάδε διότι μπορεί να μην ξέρουν ακριβώ. Τον τρόπο για να επικοινωνήσουμε με επιστημονικό τρόπο, αλλά βρίσκουν έναν άλλον, άλλου μηχανισμού πιο βολικού και πιο εύκολου για να ανήκουν σε μια κατηγορία. Και νομίζω υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα ένταξη αυτών των ατόμων σε, σε οργανώσει που πιστεύουν σε κοσπίραση. theory, διότι είναι και πιο, πιο exciting αυτά τα πράγματα. Ε, μπαίνει chips, παρακολουθεί Υπάρχει ο, ε, κάποιος ε, Ο οποίος ε, τα χρηματοδοτεί έχει, έχει κάποιον σεξ ε, 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 appeal αυτό το πράγμα Μας έκλεισαν μέσα για να βάλουν 5G ε, Αντένες Ναι, ναι, ε, 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 too exciting ε, Όταν σας ανακοίνωσαν κύριε Κωστρίκη Ότι θα εμφανίζεστε καθημερινά Στις 6 το απόγευμα στην τηλεόραση Για να ενημερώνετε τον κόσμο Για την πορεία της επιδημίας, για τα κρούσματα κτλ Πώς νιώσατε Ένιωσα ότι ήταν σημαντικό να τα αναγυρώνει κάποιο επιστήμονα διότι ο κόσμο έπρεπε να συνδεθεί με αυτόν τον άτομο επί επιστημονική απόψεω. Δεν, δεν λέω φυσικά ότι δεν θα, θα μπορούσε ένα δημοσιογράφο να το κάνει αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε και πολύ καλύτερα. Εγώ δεν είμαι άνθρωπο στο media, δεν έχω εκπαιδευτεί ποτέ να μιλώ στην τηλεόραση. Ε, σω να μην έχω και το λέγει να το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά ε, θεώρησα από την αρχή ότι το άτομο. Το οποίο ανακοινώνει αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι άτομο τη επιστήμης ή τη ιατρική. Άρα ε, θεώρησε ότι θα μπορούσε να το έκανε αυτό το πράγμα. Σα άγχωσε το ότι θα βγαίνατε καθημερινά ε, ναι, στην κάμερα. Ναι, το να είσαι στην τηλεόραση δεν είναι το, το πιο εύκολο πράγμα. Εσεί οι δημοσιογράφοι το ζείτε καθημερινά και είναι μέρο τη εκπαίδευσή σα. Δεν είναι μέρο τη εκπαίδευση τη δική μα το να είσαι στην τηλεόραση. Σα έχω πει από την αρχή ότι οι επιστήμονε είναι άτομα τα οποία είναι αποτραβηγμένοι συνήθω. Είναι στα εργαστήρια του, με του φοιτητέ του. Δεν είναι άνθρωποι των media. Αληθεύει ότι δεν θα ήσασταν αυτό που θα το έκανε αρχικά, αλλά μπήκαν σε καραντίνα οι συνάδελφοί σα που θα το έκαναν στην αρχή. Ήταν, ήταν, άλλα άτομα στην αρχή και μετά εκλήθηκα να το κάνω εγώ. Δεν ξέρω τον λόγο ακριβώ που μεσολάβησε, αλλά όταν άρχισα και το έκανα εγώ, με, Θεώρησα ότι έπρεπε να συνεχίσω να το κάνω εγώ. Κάποιοι λένε ότι δεν είστε ιδιαίτερα επικοινωνιακό. Είναι σωστό αυτό το πράγμα. Ε, ε, είμαι άνθρωπο που δεν μου αρέσει να μιλώ πολύ. Δεν, είναι, δεν είμαι επικοινωνιακό, αυτό είναι σωστό. Αλλά εξαρτάται τι εννοεί επικοινωνιακό. Η φιλοσοφία τη επικοινωνία κάπου δεν είναι το λέγει, αλλά είναι πολύ πιο βαθύ κατά την άποψή μου αυτό το πράγμα. Την αφισβήτηση και την κριτική. Την περιμένατε, τις περιμένατε. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Σας ήταν έτοιμο, δηλαδή. Ναι, βέβαια. Το κάνετε θελοντικά αυτό, χωρίς αμοιβή. Ναι, θελοντικότατα, ναι, βέβαια. Mm -hmm. Και η σύγκριση με τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα στην Αθήνα, που επίσης βλέπουμε καθημερινά, πώς... Σας φάνηκε. Νομίζω ο Σώδης Σώδας είναι πολύ διαφορετικό. Ο, ο, ο καταρχήν είναι κλινικός γιατρός και όχι επιστήμονας όπως είμαι εγώ. Εγώ με, δεν είμαι κλινικός γιατρός. Mm -hmm. Επομένως, αυτό να, ε, σε αυτά που λέει αυτός, αντικατοπτρίζει πιο πολύ το κλινικό μέρος. Εγώ αντικατοπτρίζω, θα λέγαμε, πιο πολύ το επιστημονικό μέρος. Υπήρχε και κριτική και γι' αυτό το θέμα, ότι δεν είστε επιδημιολόγος. Φυσικά, εσείς είστε ή ο λόγος. Mm -hmm. Δεν ξέρω πόσο λεπτή είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα... Εντάξει, εγώ μια ζωή είναι... Ασχολούμαι με επιδημίες των ιών. Αυτή είναι η διαφορα αναμεσα σε αυτα τα ενταξει εγω μια ζωη ασχολουμαι με επιδημιες των ιων αυτη ειναι η ειδικοτητα μου. Είμαι μοριακός επιδημιολόγος. Άρα είναι στο αντικείμενο σας. Ναι, βέβαια. Ναι. Ο ε, επιδημιολόγος έχει να κάνει με τις επιδημίες, δηλαδή τους ιούς που... Ο πάνε... επιδημιολόγος είναι πιο πολλά, θα έλεγα, ασχολείται πιο πολλά με μαθηματικά μου μοντέλα. Είναι πιο πολύ τη επιστήμη των μαθηματικών ή τη στατιστική παρά τη ιολογία. Πώ σα φαίνεται λοιπόν η δουλειά που κάνει ο αντίστοιχο σα, ο Σωτήρη Τσιόδρα, ο, ο καθηγητή στην uh, Ελλάδα. Ναι, τον παρακολουθώ κάποτε. Είναι επικοινωνιακό, προσπαθεί να μιλήσει με τον κόσμο, να του εξηγήσει ακριβώ τα φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν. Uh, Διαφορετικό το στυλ του αυτού. Δεν είχατε ποτέ κάποια επικοινωνία σε τηλεφωνική. Όχι. Όχι. Ε... Αλλά το κοινό που έχουμε, έχουμε και δύο δεχτεί απειλέ από, από, διάφορα από φανατικού από φανατικά άτομα. Αυτό είναι το κοινό που έχουμε. Εμεί τι κάνουμε καλύτερα στην Κύπρο σε σχέση με την αντιμετώπιση τη επιδημία στην Ελλάδα, ή τι κάνουν στην Ελλάδα καλύτερα σε σχέση με εμά. Νομίζω ένα πράγμα το οποίο κάνουμε καλύτερα εμεί είναι ο αριθμό των εργαστηριακών διαγνώσεων που κάνουμε. Από την αρχή είναι θεώρησα σωστό. Και εγώ και πολλοί άλλοι επιστήμονε, και ζητήσαμε από την, από, την, από την κυβέρνηση να κάνει πάρα πολλέ διαγνώσει. Οι διαγνώσει που κάνουμε στην Κύπρο είναι από τι ψηλότερε τη Ευρώπη, είναι δέκα φορέ πιο πολλέ από την Ελλάδα, σε σχέση με τον πληθυσμό μα. Και γι' αυτό έχουμε μια εξαιρετικά καλή εικόνα τη επιδημία. Επομένω, αυτό μα βοηθάει ιδιαίτερα να έχουμε πλήρη γνώση των επιδημιολογικών δικτών, όσων γίνεται πιο πολύ στην πραγματικότητα. Ε, ε, νομίζω αυτό αυτόν το κάνουμε λίγο καλύτερα από την Ελλάδα. Επίση, η Κύπρο, επειδή είναι πιο μικρή, γίνονται πιο εύκολα οι αποφάσει. Είμαστε πιο σβέλτοι, θα έλεγα, mm -hmm. με τι αποφάσει. Κλείνουμε, το κλείσαμε. Τώρα γίνεται άρση το μέτρο, γίνεται πολύ πιο αυτόματα. Τι γίνεται με τα σχολεία και όλα αυτά που ακούγονται. Τελικά τα παιδιά είναι βάλλοντα τον ιό, είναι πιο ανθεκτικά. Όμω, παρόλα αυτά, τα παιδιά θα τα παραλάβουν από το σχολείο οι παππούδε, οι γιαγιάδε. Ελπίζω όχι. Ελπίζω <laughs> Αυτή τη στιγμή είναι, είναι γνωστό στη βιβλιογραφία, στην επιστημονική βιβλιογραφία ότι τα παιδιά είναι περισσότερο ασυμπτοματικά παρά του ενήλικε. Αυτό νομίζω είναι γνωστό. Και, και φαίνεται πεντακάθαρα στη βιβλιογραφία. Αυτό που δεν είναι γνωστό και δεν φαίνεται πεντακάθαρα στη βιβλιογραφία είναι αν τα παιδιά μεταδίδουν τον ιό με τον ίδιο τρόπο όπω του ενήλικε. Εκεί υπάρχει μια διχογνωμία στην επιστημονική βιβλιογραφία. Μια μεγάλη αρίδα επιστημόνων λέει ότι τα παιδιά δεν μεταδίδουν τον ιό, όπως τους ενήλικες, και μία άλλη λέει ότι τον μεταδίδουν. Και υπάρχουν αντικρώμενες ε, ε, μελέτες, πάρα πολύ καλές μελέτες, που δείχνουν αυτό το πράγμα. Ε, 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 Επομένω όσον αφορά το ρόλο των παιδιών στη διάδοση του ιού, εκεί υπάρχει μία σάφια. Δεν θα ήταν πιο ασφαλές τα σχολεία να ανοίγαν το Σεπτέμβριο. Πιθανότατα ναι. Εντάξει, δηλαδή... Εσείς ήσασταν λίγο. Ναι, εγώ ήμουν υπέρ αυτή τη άποψη. να ε... λοιπόν, ανοίξουν τα σχολεία, ήσασταν επιφυλακτικό. Ναι, εγώ είμαι υπέρ τη φιλοσοφική άποψη: Όταν δουλεύει κάτι, μην το αλλάξει. Mm. Επομένω, αλλά δεν είναι μόνο η επιστημονική άποψη που έχει σημασία. Πρέπει να, να, να πάρθουν αποφά αποφάσει που να έχουν σχέση και με πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή, η οικονομία που η είναι πολύ σημαντικό. Επομένω, mm. η πολιτική απόφαση του ανοίγματο των σχολείων να, έπρεπε να συγκεράσει πολλέ ανησυχίε συμπεριλαμβανομένου και τη επιστημονική ανησυχία. Επομένω, ε, επικράτησε η άποψη ότι πρέπει να ανοίξουν τώρα και σαν ένα τρόπο για να εκπαιδευτούν τα παιδιά και για το Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Υπάρχει πιθανότητα για δεύτερο lockdown, πιστεύετε, ή δεν θα ξανακλείσουμε τόσο πολύ λόγω τη προετοιμασία που υπάρχει ήδη. Εγώ πιστεύω αν ο κόσμο συμπεριφερθεί σύμφωνα με τι οδηγίε που του δίνονται, δεν θα χρειαστεί δεύτερο lockdown. Αλλά είναι εξαιρετική σημασία να καταλάβουμε όλοι ότι ο ιό ζει ανάμεσά μα ακόμα. Δεν έχει εξαφανιστεί πλήρω. Υπάρχει ανάμεσα στην κοινωνία μα και πρέπει να, να ζούμε με τι διαφοροποιήσει τι οποίε δίδονται από του ειδικού των αποστάσεων τη προσωπική υγιεινή και πολλών άλλων μέτρων μέχρι που να έχουμε έναν καλό εμβόλιο. Διακοπέ θα κάνουμε. Ε, θα κάνουμε, αλλά με λίγο διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή. Α, μπορεί να μην ταξιδέψουμε στι διακοπέ Για τα Ή αν ταξιδέψουμε, θα είναι σε χώρε τις οποίες θα είναι υποδεδειγμένε. Πιθανόν στην Ελλάδα. Mm. Α, επίσης Επίση, όταν πάμε διακοπέ, πρέπει να έχουμε υπόψη μα ξανά τι αποστάσει. Ε, τα εστιατόρια θα είναι τα τραπέζια πιο αριωμένα. Α, θα αλλάξουν λίγο ο τρόπο που θα κάνουμε τι διακοπέ μα. Εσεί θα κάνετε διακοπέ, ε, Έχω αποφασίσει με τη σύζυγο μου για θα είμαστε στην Κύπρο. Επομένω, κάπου θα πάμε στην Κύπρο, αλλά δεν θα ταξιδέψουμε. Η οικογένειά σα, πώ πήρε όλο αυτό που συμβαίνει από τον Μάρτιο σε εσά, Δηλαδή ε, το ότι δουλεύετε τόσο πολύ, ότι αλλάξαν οι ρυθμοί σα, ότι πια είστε γνωστό, σα στερήθηκε. Γιατί κοίταξε, η, η, η οικογένεια μου ήταν πάντα <laughs> α, α, συνηθισμένη ότι ο πατέρας δουλεύει πολύ σκληρά πάντοτε. Πάντοτε ήμουν σε ένα αεροπλάνο και γύριζα για, για συνέδρια, για ομιλίες κτλ. Πάντα ερχόμουν αργά το βράδυ από το σπίτι. Φυσικά αυτό είναι έναν επιπρόσθετο βάρος αυτή τη στιγμή, στον χρόνο μου βασικά. Τι σας λέει η σύζυγός από τον Μάρτιο Μακρητόρα, πώς τη φαίνονται όλα αυτά. Α, φυσιολογικά μου ερωτάει κάποτε αν κουράστηκα. Πρέπει αν να ξεκουραστώ λίγο. Εφοβηθήκαν όλοι με το επεισόδιο της, των απειλών που δεχτήκαμε για να είμαι ειλικρινή. Ε, άλλαξε λίγο η καταστασία στο σπίτι. Αλλά νομίζω ότι και η σύζυγό μου και τα παιδιά είναι συνηθισμένο ότι ο πατέρα είναι επιστήμονα και η ζωή των, των επιστήμων έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Σα ευχαριστώ. Και είναι και νομίζω είναι και νιώθουν πολύ καλά που ο πατέρα κάνει αυτό το πράγμα. Σα έβαλαν κάποια ασφάλεια για εσά και για την οικογένειά σα. Όχι, όχι απαραίτητα. Mm -hmm. Στο σπίτι προσέχετε με τα αντισηπτικά και τα λοιπά. Είστε το υπόδειγμα, δηλαδή. Προσέχω όσο μπορεί. Η σύζυγο μου είναι πολύ πιο καλύτερη από μένα, για να είμαι ειλικρινής. Έχει μάσκε, αντισηπτικά παντού. Ο κόσμο τι σα λέει, λέει όταν σα βλέπει έξω, πούμε, κάπου. Ε, Συνήθω περπατώ κάθε μέρα στο γραμμικό πάρκο της, α, του Παιδιέου και εκεί περπατώ 8 χιλιόμετρα κάθε μέρα, ή πρωί, βράδυ, ή, ή ακόμα και πρωί και βράδυ. Με μάσκα? Όχι, δεν χρειάζεται να φορείς μάσκα όταν περπατάς, αλλά mm -hmm. ε, θα έλεγα ότι όλη, όλη αυτή τη διαδρομή θα έχω καμιά 15 αργά 20 άτομα που, που να μου λένε «Είσαι ο κ. Κωστρίκη ευχαριστούμε για τι κάνει. Είναι όλα θετικά τα μηνύματα. Mm -hmm. Δεν ήβρα κανένα μέχρι τώρα που να, να με βρίσει ή να πει κάτι το κακό. Τα κρούσματα στις Αγγλικές Βάσεις, γιατί έμειναν εκεί 10, 11, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Ε, αυτά τα οποία μας δηλώνουν, βλέπετε ότι, ξέρετε, στις Αγγλικές Βάσεις δεν έχει πρόσβαση είναι η Κυπριακή mm. Δημοκρατία, είναι ξένον έδαφος. Αυτά που μας δηλώνουν είναι αυτά τα οποία ξέρουμε και εμείς, Επομένω δεν έχουμε πρόσβαση για να τα ελέγξουμε περισσότερο. Μάλιστα. Αλλά δεν έχουμε λόγο να μην τα πιστεύουμε. Είναι ένα τυφλό σημείο πάντως. Ναι, σίγουρα. Mm -hmm. Όταν τελειώσει αυτό το κακό, θα εξαφανιστώ, δηλώσατε ναι. σε μια συνέντευξή σα. Κάποιοι όμω λένε ότι έχετε ήδη προτάσει για να πολιτευτείτε, να κατέβετε υποψήφιο βουλευτή κτλ. Το σκέφτεστε, Όχι. Δεν ξέρω αν έχω προτάσει. Δεν μου έχει πει κανένα να μου το υποδείξει αυτό το πράγμα. Μπορεί να, να το είχαν υπενηχθεί, Αλλά η πολιτική δε δεν με ενδιαφέρει. Είναι κάτι το οποίο είναι εντελώ εκτό των σχέδιων μου αυτό που έχω πει θα εξαφανιστώ με αυτόν τον τρόπο, το εννοώ απόλυτα. Και όταν εννοώ θα εξαφανιστώ, θα πάω πίσω στην καθημερινότητα, την επιστημονική μου, όπω την ξέρω. Είμαι άνθρωπο των επιστημών και όχι τη πολιτική. Πολλοί λένε όμω το χρήμα, πολλοί εμεί την τη διδόξαν ουδή. Ναι, αλλά ε, έχω τη τις τη επιστήμη. Δεν χρειάζομαι τη δόξα των πολιτικών. Επομένω, ε, όταν πάω σε ένα συνέδριο του χώρου μου, εκεί έχω τα άτομα τα οποία γνωρίζουν τη δουλειά μου, γνωρίζουν α, τις προσπάθειες που κάνω στην επιστήμη. Αυτό μου είναι αρκετό, δεν χρειάζομαι άλλη, άλλη δόξη. Ένα Νόμπελ το ονειρεύεστε. Κοιτάξτε, το Νόμπελ είναι το πιο ψηλό επίτευγμα που μπορεί να πάρει ένα επιστήμος Ήμουν κάποτε όταν ήμουν στην Αμερική και κου, κουβένιαζα αυτό το θέμα με την κυρία Πάντι Μπέρσ. Με ρώτησε μια πολύ δύσκολη ερώτηση κάποτε. Μου λέει, τι θέλει να... γίνει θέλεις να γίνεις, μου λέει, στη ζωή σου, to become a billionaire ή να πάρεις το βραβείο Νόμπελ. Και η Πάτι ήταν ένα άτομο το οποίο ήταν, ήταν γνωστή, έθανε το 2007, για τις απότομες ερωτήσεις της και τις κινήσεις της. Ήταν μια πάμπλουτη γυναίκα, δεν μου πήραν πολύ να εσπώ το βραβείο Νόμπλ. Φυσικά τη άρεσε αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι αυτό θα ήθελα. Αν είχα την ευκαιρία να γίνω δισεκατομμυριούχο ή να πάρω το βραβείο Νόμπελ, θα προτιμούσα το βραβείο Νόμπελ. Κύριε Κωστρίκη, σα ευχαριστώ πολύ για το πολύ ενδιαφέρον απόψινό μα ΤΕΤΑΤΕΤ. Πιστεύω ότι ο κόσμο που σα βλέπει από το Μάρτιο καθημερινά τώρα θα έχει μια πιο έτσι, σφαιρική εικόνα για το ποιο είστε. Ευχαριστώ πολύ. Πολλέ ευχαριστήσει και σε εσά που ήσασταν και απόψε μαζί μα. Ευχαριστούμε το Πανεπιστήμιο Κύπρου που μα φιλοξένησε στο κέντρο πληροφόρηση βιβλιοθήκη Στέλιου Ιωάννου. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μα για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ακόμα ένα πρόσωπο των ημερών θα είναι μαζί μα, ο Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη, στο ΤΕΤΑΤΕΤ. Να είστε καλά, καλό σα βράδυ.